Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι πολιτικές εξελίξεις σε Αθήνα και Σκόπια θα μας απασχολήσουν απόψε στον απόϊχο της παραίτησης του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά και της ανάληψης του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Εξωτερικών από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ταυτόχρονα, με την προσοχή μας στραμμένη στη συζήτηση στο Κοινοβούλιο της ΦΥΡΟΜ, θα δούμε πώς διαμορφώνεται το κλίμα και στις δύο χώρες. Θα αναδείξουμε ακόμη την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το αποτέλεσμα των εκλογών στη Βαυαρία. Καλωσορίζω στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη από το ΣΥΡΙΖΑ, τέως Υφυπουργό Εξωτερικών. Καλώς ήρθατε, κύριε Αμανατίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κουλούρη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όπως καλησπέρα και στους εκλεκτούς συναδέλφους και φίλους. Mm-hmm. Κοντά μας ο κύριος Κώστας Τσιάρας από τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας, κύριε Τσιάρα. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Θόδωρος Παπαθεοδόρου από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Καλησπέρα. Ο κύριος Θανάσης Παφίλης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Σπύρος Δανέλης από το Ποτάμι. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Γιάννης Αρίδης από την Ένωση Κεντρών. Καλώς ήρθατε και εσείς. Να παρακολουθήσουμε. Να είστε καλά. Να παρακολουθήσουμε όμως πρώτα ένα απόσπασμα από την αποκλειστική συνέντευξη που μας παραχώρησε ο πρέσβης της Γαλλίας Κριστόφ Σαντεπί για τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο της ΦΥΡΟΜ που θα κρίνει και το μέλλον της Συμφωνίας των Πρεσπών. Je voudrais avoir votre commentaire sur les développements au Parlement de FIROM. Que signifie la vote des députés pour l'avenir de l'accord de Prespes? L'accord de Prespes est un accord historique parce qu'il a pour objet de mettre fin à 27 ans de blocage, de différends entre les deux pays. La France a, dès le début des négociations entre les deux gouvernements, soutenu leurs efforts pour parvenir à un accord. Et aujourd'hui, la France, évidemment, soutient la mise en œuvre de cet accord qui doit être ratifié de part et d'autre. Il y a des procédures qui sont aujourd'hui en cours à Skopje, au Parlement de Skopje. Et il est à nos yeux extrêmement important qu'il puisse, ce processus, aboutir favorablement. Pourquoi ? Parce que c'est évidemment bon pour les deux pays qui, avec cet accord, peuvent enterrer les divergences du passé et regarder ensemble l'avenir. Et ces deux pays voisins ont beaucoup de choses à construire ensemble, économiquement, socialement, culturellement, politiquement. C'est également bon, évidemment, pour la région, pour la stabilité de la région. Et puis c'est bon pour l'Europe et donc pour nous tous, Européens. Donc la France souhaite que ce processus puisse évidemment aller positivement jusqu'à son terme. Αυτά από τον πρέσβη της Γαλλίας στην χώρα μας. Και πριν περάσω στους καλεσμένους μας και στα σχόλιά τους, επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, πάμε στον συνάδελφο Κωστή Παρά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων έδωσε διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία ενημέρωσης της Βουλής για τα απόρριτα κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών. Καλησπέρα, Κωστή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Αλεξία, καλησπέρα σε εσένα και στους αξιότιμους κυρίους που συναποτελούν το πάνελ της εκπομπής. Λοιπόν, ποιες ήταν οι διευκρινήσεις από τον πρόεδρο της Βουλής? Ο πρόεδρος της Βουλής έκρινε, όπως ο ίδιος είπε, ως απολύτως απαραίτητο να ενημερώσει τους δημοσιογράφους που καλύπτουν και το βουλευτικό ρεπορτάζ σε σχέση με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Ακριβώς, όπως είπε, επειδή θα ήθελε να υπάρχει και η δική του ενημέρωση έγκυρα από τη θεσμική θέση του και να μην την χάνει το ρεπορτάζ της μονοπόλησης δηλώσεων που γίνονται στους πολιτικούς διαδρόμους, στα πολιτικά γραφεία ή μέσω διαρροών. Ο κ. Βούτσης έκανε δύο πολιτικούς σχολιασμούς που θα ήθελα να προτάξω λόγω της σημαντικότητάς τους. Ο πρώτος αφορά ερώτηση δική μας για το αν η παραίτηση του κ. Νίκου Κοτζιά από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών προκαλεί αγκάθια, βάζει δυσκολίες στην συμφωνία των Πρεσπών. Όπως είπε ο κύριος Βούτσης, και ήταν επειδή έχει υπογραφεί από τον κύριο Κοτζιά. Ακριβώς, επειδή υπογράφεται από τον κύριο Κοτζιά. Ο κύριος Βούτσης λοιπόν με κατηγορηματικό τρόπο είπε ότι η εξέλιξη αυτή προκαλεί και έχει ήδη προκαλέσει τη βεβαιότητα για την σταθερή προσήλωση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών, όπως αυτή, δηλαδή η προσήλωση και η σταθερή
προσαρμογή στη συμφωνία, όπως προκύπτει και από τα όσα είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Εφόσον βεβαίως, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Βουλής, τηρηθεί νωρίτερα, ακολουθητεί ο οδικός χάρτης όλων όσων επιβάλλει η συμφωνία και οφείλει να υλοποιήσει η γειτονική χώρα. Εφόσον περάσει δηλαδή από το Κοινοβούλιο των Σκοπίων και γίνουν συνταγματικές αλλαγές. Απέφυγε ωστόσο να σχολιάσει τις διαρροές και για τους διαλόγους στο Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι. Είναι σωστό αυτό, όντως, γιατί δέχτηκε πλήθος πολιτικών ερωτημάτων. Είπε ότι ο θεσμικός του ρόλος, αλλά και ο ίδιος δεν επιθυμεί να μπει σε σχολιασμό που αφορά σε διαρροές. Δήλωσε την αισιοδοξία του σε ό,τι αφορά το πόσο προσιλωμένα η κυβέρνηση θέλει να υπηρετήσει και θα υπηρετήσει τα όσα προβλέπονται από τη συμφωνία. Ενώ αναφερόμενο στο πρόσωπο του τέος Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Νίκου Κοτζιά, τον χαρακτήρισε πρωταγωνιστή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας τα τελευταία 3 χρόνια. Σε άλλη ερώτηση για το αν οι 3 βουλευτές που ανήκουν στην κίνηση Κοτζιά, την επωνομαζόμενη Πράτο, δηλαδή την κυρία Γενιά, τον κύριο Τόσκα και τον ίδιο τον τέος Υπουργό Εξωτερικών, ότι αν μπορεί, αυτό ήταν το ερώτημα, αν μπορεί αυτό να συνιστά απειλή για τη συνοχή της κυβέρνησης λόγω της έντασης στη σχέση του κ. Κοτζιά με την κυβέρνηση, ο κ. Βούτσης ήταν για μία ακόμη φορά κατηγορηματικός, είπε ότι δεν υπάρχει ίχνος αμφισβήτησης ή υπόνοιας αποστεροποίησης της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος της Βουλής έκανε αλεξία ενημέρωση των κοινοβουλευτικών συνταχτών για την διαδικασία που προβλέπεται με νόμο από το 2017 και βρίσκεται ενισχύ εδώ και ένα χρόνο σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του Κοινοβουλίου και επιμένω στην διατύπωση περί ενημέρωσης, διότι δεν τη χάνει σε αυτή τη διαδικασία η όλη ιστορία εγκρίσεως. Υπάρχει έγκριση, ναι. Για το πώς ακριβώς ενημερώνεται η Βουλή για τις απόρριτες δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις και μάλιστα τις ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Βουλής. Με τελευταίο το ΦΕΚ του 2017. 2017, ναι, ακριβώς. Έχουν γίνει ήδη 6 ενημερώσεις, Κωστή, αναφορικά με το θέμα των κονδυλίων. Είναι το άρθρο 34, παράγραφος 7β του νόμου 6836 του 2007, όπως αυτό άλλαξε από το άρθρο α4 του νόμου 4451 του 2017. Ναι, και έχει επικαιροποιηθεί τέλος πάντων. Σε συνδυασμό με τον κανονισμό της Βουλής και προβλέπει ότι διπλωματικός υπάλληλος φέρνει σε σφραγισμένο φάκελο το περιεχόμενο των υποθέσεων που θα πρέπει να λάβει γνώση η Βουλή των Ελλήνων στο γραφείο του Πρόεδρου της Βουλής, το παραδίδει στον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος καλεί τους αντιπρόεδρους, οι οποίοι με τη σειρά τους, αφού ακούν την ανάγνωση του περιεχομένου, το αναγιγνώσει μόνο ο Πρόεδρος, κρατούν σημειώσεις με βάση τις οποίες ενημερώνουν τους πολιτικούς αρχηγούς. Είπε ο Πρόεδρος της Βουλής ότι αυτή η ενημέρωση, γιατί δεν προβλέπεται όπως είπαμε έγκριση, όλων διασφαλίζει και θωρακίζει το θέμα της διαφάνειας των υποθέσεων. Μάλιστα. Είπε ότι στο τελευταίο χρόνο έχουμε 6 τέτοιες ενημερώσεις, ενώ εκκρεμεί μία από 15 Οκτωβρίου. Σε αυτές τις 6 ενημερώσεις αναφέρεται, όπως είπε ο κ. Βούτσης, ρητά πρώτον η διεύθυνση, η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, δεύτερον το χρηματικό ποσό, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ, γιατί υπερβαίνει μάλλον 25.000 ευρώ. Μέχρι 25.000 ευρώ δεν υπάρχει ενημέρωση, άνω των 25.000 ευρώ. Το σημείο στο οποίο κατευθύνεται το χρηματικό ποσό. Είπε κάτι που αφορά και τον δημοσιογραφικό κόσμο, ότι σύμφωνα με την ενημέρωση αυτών των 6 υποθέσεων, σε σχέση με το παρελθόν δεν υπάρχει τίποτα περί όλων όσων είχαν δει το φως δημοσιότητας παλαιότερα για λίστες δημοσιογράφων κτλ. Και αναφέρθηκε στο ιστορικό αυτής της αλλαγής, την οποία χαρακτηρίζει σημαντική, ότι το είχε βάλει ο Αλέξης Τσίπρας από την εποχή που ήταν αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης και όταν ήρθε στην κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Αρνήθηκε να σχολιάσει τα περί μυστικών κονδυλίων ή αν θέλει των δαπανών άλλων υπουργείων, λέγοντας ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει προσωπικά. Αναφέρθηκε μάλιστα επί των ημερών του Υπουργείου Εσωτερικών, λέγοντας ότι δεν είχα τίποτα που να αφορά απόρριτες δαπανές. Να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σου, για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Και να έρθω σε εσάς, κύριε Μανατίδη, γιατί τα γνωρίζετε αυτά τα απόρριτα κονδύλια. Έχετε συνεργαστεί με τον κύριο Κοτζιά. Υπάρχει αυτή η διαχείριση. Μας είπε το διαδικαστικό συνάδελφος, τα διευκρίνησε και ο πρόεδρος της Βουλής. Οπότε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει σκιά ως προς αυτό. Απολύτως καθαρίστηκε. Και ίσα-ίσα ήταν μια δέσμευση και πρωτοβουλία του ίδιου του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος έφερε την αντίστοιχη διάταξη πριν από ένα και περίπου χρόνο,
όπου μπήκαν με θεσμικό τρόπο η ενημέρωση της Βουλής. Mm-hmm. Και ο ίδιος ο κύριος Κοντζιάς χαρακτηριστικά είπε ότι δεν μπορεί να ενημερώνονται βεβαίως όσοι εμπιστοσύνη έχουν στη δημόσια διοίκηση, άλλο τόσο που θα πρέπει η Βουλή των Ελλήνων να γνωρίζει ακριβώς ότι γίνεται. Και αυτό έχει υλοποιηθεί. Mm-hmm. Γιατί έχω ακούσει και από το πρωί κάποιες δηλώσεις κορυφαίων στελεχών από την εξωματική αντιπολίτευση, οι οποίοι είπαν ότι δεν λειτουργήσε. Δεν είναι αληθινό αυτό. Ο κύριος πρόεδρος της Βουλής έβαλε τέλος αυτό εδώ, έχουν γίνει ενημερώσεις και εφαρμόζεται ο νόμος κανονικά. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου να πω όμως ότι και από τη θέση την οποία με τίμησε και με εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός τα προηγούμενα 3 χρόνια στη θέση του Υφυπουργού και υπεύθυνου για πολιτιστική, εκκλησιαστική διπλωματία, μορφωτική κλπ. Και τη στενή συνεργασία σας με τον κύριο Κοντζιά. Όπως και για τα Πατριαρχία, το Άγιο Όρος κλπ. Όπως και με τη στενή συνεργασία του Υπουργού του κυρίου Κοντζιά, θέλω να πω ότι ο ίδιος ο κύριος Κοντζιάς για μένα ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη, αλλά ωστόσο ο κύριος Κοντζιάς ήταν ο κύριος εμπνευστής μαζί με τον Πρωθυπουργό και η εισήγηση που έκανε και συνολικά την κυβέρνηση, ο εμπνευστής αλλά και ο, αν θέλετε, αυτός που υλοποίησε αυτό που λέμε ενεργητική εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Όλα αυτά τα χρόνια το έχω ζήσει από κοντά. Μα και ο κύριος πρωταγωνιστή της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός στα θέματα αυτά έβαλε ότι με βαρύ πόνο αποδέχτηκα την παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών. Για μένα ήταν τιμή που υπηρέτησα με τον Υπουργό τον Νίκο τον Κοντζιά, γιατί ακριβώς εφάρμοσε όλη αυτή την πολιτική, αυτό που λέμε ενεργητική εξωτερική πολιτική, σε κορυφαία θέματα, τα οποία είχαν μπει κάτω από το χαλί. Μια πολύ πολιτική που μιλούν τα προβλήματα τα έβαζε κάτω από το χαλί και τα οποία περίμεναν να λυθούν μόνο τους και φτάσαμε σε δυσχερέστατη θέση, ειδικά στα εθνικά θέματα. Όμως, κύριε Μανατίδη, πολλοί μιλούν για θυσία του κυρίου Κοντζιά στο βωμό της συγκυβέρνησης. Κοιτάξτε, εδώ υπήρξε παρέτηση του Υπουργού και αποδοχή από τον Πρωθυπουργό. Ακούω και από το πρωί τις θέσεις που εκφράζουν στελέχη, ειδικά όλες τις αντιπολίτευσεις. Ναι. Ακούστε, η κυβέρνηση έχει ένα συνολικό, η μεγάλη εικόνα την οποία πρέπει να βλέπει κανείς. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και αυτή τη στιγμή πρέπει να εφαρμοστούν οι πολιτικές οι οποίες αποκαθιστούν τις αδικίες και οι οποίες θα έχουν κοινωνικό όφελος. Mm-hmm. Αυτή την προσπάθεια λοιπόν, στον ίν υπερπάντων αγών, την οποία δίνει η Νέα Δημοκρατία για την πτώση της κυβέρνησης, εδώ από την αρχή που ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, θεωρώ ότι δεν θα ευοδοθεί. Και δεν πρέπει να ευοδοθεί, γιατί η κυβέρνηση πρέπει να υλοποιήσει τις πολιτικές εκείνες οι οποίες φέρουν ανακούφιση στα λαϊκά τα στρώματα. Ωστόσο, είχαμε ένα αιχμηρό tweet από την πλευρά του κ. Κοντζιά και τι εξελίξεις σηματοδοτεί τελικά και πυροδοτεί η παραίτησή του, δεδομένου ότι ήταν ο αρχιτέκτονας της συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν είναι μια τυχαία θέση. Τα είπατε κι εσείς και δεδομένου ότι ηγείται της κίνησης Πράττω. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ισχυροποιήθηκε η πολιτική την οποία και ο ίδιος πρέπει και προωθούσε όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή η υλοποίηση της συμφωνίας των Πρεσπών, βεβαίως με τις προϋποθέσεις και τις αλλαγές που έχει να κάνει η γειτονική χώρα. Και το δεύτερο, ότι μπαίνει τέλος στα σενάρια είτε διγλωσίας είτε στις προσπάθειες από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και βλέπετε ότι την ανάληψη του Υπουργείου Εξωτερικών την έχει κάνει πλέον ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν καταλαβαίνω επίσης τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται πολλοί, οι οποίοι υπερασπίζονται τώρα τον Κοντζιά, ενώ πιο μπροστά τον λέγανε διαφορετικά. Και μάλιστα όταν οι ίδιοι λένε ότι δεν θέλουν να περάσει η συμφωνία των Πρεσπών. Το βλέπω υποκριτικό και κροκοδίλια δάκρυα αυτή τη στιγμή. Το εξηγώ όμως. Υπάρχει μια αντίφαση, διαπιστώνω μια αντίφαση. Ωστόσο το εξηγώ. Το εξηγώ γιατί έχουν βάλει στην ατζέντα της εξυπηρέτησης της πολιτικής τους με κάθε τρόπο η κυβέρνηση αυτή να μην υλοποιήσει ειδικά τέτοια μέτρα τα οποία κατά μένα φέρνουν ελαφρύσεις στα λαϊκά τα στρώματα, έχουν βάλει και τα εθνικά τα θέματα, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνει. Ο κύριος Κοντζιάς προσπάθησε πάρα πολλές φορές και για την εθνική συνένωση στα θέματα αυτά. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι η αλλαγή της θέσης κάθε εβδομάδα ειδικά κομμάτων τα οποία είχαν και επί χρόνια την εθνική γραμμή, την οποία σήμερα η κυρία Μπακογιάννη ουσιαστικά είπε ότι ο κύριος Κοντζιάς υπερασπιζόταν την εθνική γραμμή. Δηλαδή τι, έργα όμνες, γεωγραφική. Η κυβέρνηση εκβιάζεται. Όχι, δεν εκβιάζεται. Είπε και αυτό η κυρία Μπακογιάννη. Το πρωί στη συνέντευξη. Προς Θεού δηλαδή, αν θέλουμε να μεταφράζουμε ό,τι θέλουμε όταν το ακούμε. Κύριε Τζιάρα, το πρωί ήμουνα και παρακολούθησα. Θα σας προτείνω να την ξανακούσετε τη συνέντευξη, γιατί την άκουσα κι εγώ. Θα σας προτείνω να την ξανακούσετε. Ωστόσο, να κρατήσουμε ότι είπε και ότι η κυβέρνηση εκβιάζεται, έτσι. Όχι, η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται. Θα σας πω, υπάρχει μια πολιτική συμφωνία, η οποία στηρίζεται πρώτον στην έξοδο από το μνημόνιο.
δεύτερο υλοποίηση πολιτικών οι οποίες θα υπολώσουν τις αδικίες και θα αποκαταστήσουν αδικίες και είμαστε σε αυτό το στάδιο. Mm-hmm. Και αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη αναγκαιότητα κατ' εμέ η πολιτική. Γι' αυτό σας είπα ότι πέρα από τις εσωτερικές ή οτιδήποτε υπάρχουν αναταράξεις, αν το θέλετε να το χαρακτηρίσω έτσι, mm-hmm. υπάρχει μια μεγάλη αναγκαιότητα. Και η αναγκαιότητα είναι η εφαρμογή των πολιτικών μέσα από τον προϋπολογισμό, των σενάριων που δεν θα έχουν ούτε την περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Θα τα δούμε αυτά, έτσι κι αλλιώς είναι στα χέρια της Κομισιόν. Αυτή είναι η μεγάλη πολιτική εικόνα η οποία και η αναγκαιότητα η οποία πρέπει να ξεπερνήσει. Μια κουβέντα αυτή για τα Σκόπια. Μου πολύ. Στενεύουν τα περιθώρια στα Σκόπια. Βλέπετε να συγκεντρώνει τον αριθμό των 80 βουλευτών ο Ζωραν Ζάεφ. Δεδομένου του Βεμερό αποχώρησε από τη συζήτηση και είχαμε και μια αιχμηρή επιστολή από την πλευρά του Βεμερό προς τον κύριο Μίτσελ αυτή τη φορά ότι τα Σκόπια δεν θα ενταχθούν ως ένα ταπεινωμένο έθνος στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση είναι ως εξής. Κοντός ψαλμός αλληλούια την Παρασκευή θα γίνει η ψηφοφορία. Από εκεί και μετά, εφόσον δεν γίνει ο ίδιος ο κύριος Ζάεφ, έχει πει ότι θα πάω σε πρόορες εκλογές ουσιαστικά με αυτό το θέμα, προσπαθώντας να αποκτήσει και να έχει την ψήφο των 80 βουλευτών μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όμως, έτσι όπως φαίνεται η κατάσταση, υπάρχει η απομόνωση της αντιπολίτευσης εκεί. Και σε διεθνές επίπεδο, ο ίδιος ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος βγήκε και στήριξε τη συμφωνία των Περσπών. Κάτι ναι. το οποίο μόνο οι δύο αντιπολιτεύσεις στην Φύρομ και στην Ελλάδα δεν δέχονται. Από τη δική τους δεξαμενή, ωστόσο, αναμένεται να ληφθούν οι ψήφοι. Προφανώς αυτό θα το λύσει πολιτικά η γειτονική και προφανώς θα φανεί, λέτε, ότι είμαστε πιο κοντά στο ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών. Εν αναμονή είμαστε. Προφανώς αυτό είναι συγκεκριμένα τα βήματα. Ναι. Ναι. Να σας πω, είναι πιθανό να μην γίνει. Mm-hmm. Άρα το επόμενο βήμα είναι οι εκλογές στη γειτονική χώρα και από εκεί και μετά θα εξαρθούν όλα. Εάν αυτά δεν υπάρχουν. Όπου δημοσκοπικά συμφωνία, φαίνεται πάλι προβάδισμα του Ζωραν Ζάεφ. Εάν οι αλλαγές δεν γίνουν, οι συνταγματικές επιλογές, δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν υπάρχει είναι συμφωνία. Είναι όρος της συμφωνίας. Mm-hmm. Γι' αυτό και λέγαμε. Το διευκρίνησε από την αρχή. Και ο Πρωθυπουργός ανακοινώνοντας την παρέτηση του κ. Κοτζιά και ότι αναλαμβάνει ο ίδιος το χαρτοφυλάκι του Υπουργείου Εξωτερικών. Από την αρχή το λέγαμε. Όταν τον Ιούνιο κάποιοι λέγανε ότι δημιουργούν τα αποτελέσματα κλπ. Του λέγαμε δεν είναι έτσι. Και αυτό φάνηκε τώρα. Λοιπόν, για να δούμε τη λέει αντιπολίτευση. Ξεκινώντας από τις εξελίξεις πολιτικές στο εσωτερικό της. Στην εσωτερική σκηνή, κυρία Τσιάρα, με την παρέτηση του κυρίου Κοτζιά και όλα όσα προηγήθηκαν. Κοιτάξτε, αυτά τα οποία είδαμε τις τελευταίες μέρες αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση μοιάζει περισσότερο με ένα θίασο παρά με μια σοβαρή κυβέρνηση η οποία επιχειρεί να λύσει τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό δυστυχώς κορυφώνεται ακόμα και σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, με απώλεια κατακτήσεων δεκαετιών και με μια εικόνα η οποία δεν ταιριάζει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Έχω βεβαίως το πλεονέκτημα να μιλάω μετά τον κύριο Μανατίδη. Και να του πω ότι και γι' αυτό και το τονίζω εκ των προτέρων. Και να του πω ότι δεν είναι αντίθετη η αντιπολίτευση απέναντι σε αυτή τη συμφωνία. Είναι και ο κύριος Καμένος, που είναι η κυβέρνηση. Και εδώ πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι μια εικόνα η οποία μοιάζει περισσότερο θα σας έλεγα με φαρσοκομωδία, που ο μεν ένας, ο κύριος Τσίπρας, λέει ότι θέλει να προχωρήσει μια συμφωνία, ο δε άλλος, ο κύριος Καμένος, λέει ότι πάνω από το πτώμα μου θα περάσετε και αυτή η συμφωνία δεν πρόκειται να υλοποιηθεί, είναι η κυβέρνηση η οποία ψήφισε υπέρ αυτής της συμφωνίας. Και αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα που βρισκόμαστε μια μέρα μετά την παρέτηση, παύλα από πομπή του κυρίου Κοτζιά, ας μην γελιόμαστε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κύριος Τσίπρας για άλλη μια φορά διάλεξε τον κύριο Καμένο ως συνεργάτη του και δεν υποστήριξε τον κύριο Κοτζιά. Αν καθίσουμε και δούμε πώς έχουν εξελιχθεί τα γεγονότα από την επιστροφή του κυρίου Καμένου ή ενδεχομένως και από την παρουσία του κυρίου Καμένου στις ΗΠΑ και μετά, είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε στο γεγονός ότι η γνωστή ρίση πλέον του κυρίου Τζανακόπουλου, όποιου δεν το αρέσει να κατέβει από το τρένο, είχε έναν σαφή αποδέκτη που ήταν ο κύριος Κοτζιάς. Άρα όλα αυτά τα ωραία τα οποία εκ των υστέρων ακούγονται για το πόσο καλός ήταν ο κύριος Κοτζιάς και για το πόσο λυπόμαστε που φεύγει, πιθανότατα δεν συναντιέται με την πραγματικότητα, αλλά αν θέλετε με μια εκδοχή που θέλουμε να κρατήσουμε όσο γίνεται πιο χαμηλούς τόνους, παρά να αντιμετωπίσουμε αυτό που ακριβώς συνέβη. Και επειδή επαναλαμβάνω ότι έχω πλεονέκτημα και θα το πω. Θέλω να μου πείτε και για την κυβερνητική συνοχή δεδομένη του ρόλου του κ. Κοτζιά στην κίνηση Πράττω. Υπάρχουν όντως φωνές που σήμερα μέσα από αυτή την εξέλιξη μιλάνε για τον πετυχημένο κύριο Κοτζιά. Πού πέτυχε ο κύριος Κοτζιάς? Ποιος μπορεί να μας πει εδώ και προκαλώ πέραν του κύριου Αμανατίδη και συναδέλφους εδώ στο τραπέζι? Αν δεν είναι ρητορική, στο... μπορώ να σας απαντήσω. Βέβαια, δεν είναι καθόλου ρητορική και θα σας βάλω τα επιχειρήματα. Και θα σας βάλω τα επιχειρήματα. Μπορείτε στη συμφωνία. Όταν τοποθετηθούν, συγγνώμη, όλοι οι συνάδελφοί σας, μπορείτε να δώσετε μια συνολική απάντηση. Στη συμφωνία με τα Σκόπια, έναντι τη οποία η συντριπτική ελληνική κοινή γνώμη βρίσκεται απέναντι.
στο θέμα με την Αλβανία που έχει ανοίξει και δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε, στις κάκιστες σχέσεις που έχουμε με τη γειτονική χώρα της Τουρκίας, που είναι οι χειρότερες από ποτέ, στην τραγική εξέλιξη που έχουμε στις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Αλήθεια, ξέρετε ότι πλέον δεν μιλάμε με πολλές αραβικές χώρες. Υπάρχει ραντεβού όμως του Πρωθυπουργού με τον Ρώσο Πρόεδρο. Ναι, αλλά προσέξτε. Όλα αυτά ξέρετε, λειτουργούσαν σε μια διαφορετική λογική. Ναι. Έκλεινε ραντεβού ο κύριος Κοντζιάς που δεν ήθελε ο κύριος Τσίπρας. Υπήρχαν ζητήματα τα οποία ήταν ανοιχτά και που δείχναν ότι τουλάχιστον με έναν από τους βασικούς υπουργούς που έπρεπε να συντονίζεται ο Πρωθυπουργός, mm-hmm. που είναι Υπουργός Εξωτερικών, δεν υπήρχε αυτή η συνεργασία και αυτός ο συντονισμός. Δεν είναι μια, αν θέλετε, κατάληξη θέσεων κυρίου Καμένου στις ΗΠΑ πρόσφατα που ενδεχομένως είπε διαφορετικά πράγματα από αυτά που ήθελε ή υποστήριζε ο κύριος Κοντζιάς. Μια πραγματικότητα η οποία έχει κλιμακωθεί επί μακρό χρονικό διάστημα. Και θα σας έλεγα ότι ο καθένας από εμάς που παρακολουθεί την κεντρική πολιτική σκηνή με πολύ μεγάλη ευκολία θα μπορούσε να το εντοπίσει. Και έτσι, θέλω και την εκτίμηση και αν συμπληρώσω σε αυτό το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών, και δεν αφορά τον κύριο Αμανατίδη, υπήρχε μια γενικότερη αίσθηση τρομοκρατίας έναντι των διπλωματών με ζητήματα τα οποία ξέρουμε ότι είχαν ανοίξει και πηγαίναν από τη μια άκρη στην άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό στοιχειοθετούσε ένα σκηνικό το οποίο, αν μη τι άλλο, δεν έδινε καμία δυνατότητα ή πιθανότητα να χαρακτηριστεί πετυχημένη η παρουσία του κυρίου Κοντζιά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θέλω άρα λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω το θέμα. Ναι. Γιατί υπήρχαν υπόνοιες ότι κάποιοι λέγανε ότι είναι καλός υπουργός ο κύριος Κοντζιάς εκ των υστέρων, αφού απεπέμφθη, παρετήθηκε κλπ. Προφανώς δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Εμείς βλέπουμε και πιστεύουμε ότι και στην εξωτερική και στην αμυντική πολιτική γίνονται τόσα τραγικά λάθη και τόσο τραγικοί χειρισμοί το τελευταίο χρονικό διάστημα, που δυστυχώς η χώρα μας, που είχε έναν σημαντικό ρόλο στη γεωπολιτική περιοχή, με σωστές και, αν θέλετε, ίσες αποστάσεις από όλες τις γειτονικές χώρες, αυτή τη στιγμή βρίσκεται με κακές σχέσεις, βρίσκεται με ανοιχτά μέτωπα, δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ. Βρίσκεται, αν θέλετε, σε μια θέση που ποτέ τα τελευταία 20-30 χρόνια, τα τελευταία 20-30 χρόνια δεν είχε ξαναβρεθεί. Πείτε μου και μια κουβέντα για τις εξελίξεις στη Φύρο. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Κοιτάξτε, στο κοινοβούλιο. Φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Προφανώς δεν θα μπούμε σε μια λογική να μας αφορά το τι θα κάνει η γειτονική χώρα των Σκοπίων. Εμείς το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών είμαστε κοιτάμε αντίθετοι. Όμως προς τα το Σκόπια, ξεκαθαρίζω. Να δούμε τι θα γίνει. Αν θέλετε να σας πω την πρόβλεψή μου με βάση αυτά τα οποία εξελίσσονται. Με τα δεδομένα, ναι. Και ειδικά με την αποχώρηση της αντιπολίτευσης. Δεν είναι το πρώτο μεν κόμμα, αλλά αντιπολίτευση δεν. Εκτιμώ ότι η πιθανότερη εξέλιξη είναι οι εκλογές. Άρα λοιπόν, αυτό παραπέμπει το όλο ζήτημα στις καλένδες εντός εισαγωγικών. Υπάρχουν mm-hmm. θέματα τα οποία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε σε μελλοντικό χρόνο και όλα αυτά τα οποία ακούγονται περί δίθεν βοήθειας των αδύναμων κοινωνικών ομάδων, μάλλον πρέπει να τα αναζητήσει κανείς στις επιλογές και βεβαίως τις πολιτικές που εφήρμοσε η σημερινή κυβέρνηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Όταν έπρεπε να είχαμε φύγει από τα μνημόνια το 2015 και με τον κύριο Βαρουφάκη και με μια πολιτική η οποία δεν υπήρχε πουθενά καταγεγραμμένη, αναγκαστήκαμε ουσιαστικά να ξαναπούμε σε μια στενόπορα. Μην ανοίξουμε και την οικονομική πολιτική, ας μείνουμε στην εξωτερική πολιτική. Αν θέλετε να σου πω την άποψή μου. Ελάτε, όχι, να μην μείνουμε αλλά τώρα. Αυτό, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αν εσείς πιστεύετε ότι η Ελλάδα είναι εκτός μνημονίων. Τα έχουμε πει και με το προσχέδιο και θα τα κατακτήσει οικονομικές. Χάσαμε πάλι θέσει στην παγκόσμια κατάταξη τη ανταγωνιστικότητα. Πείτε μου πού είναι η πετυχημένη πολιτική. Απλώς με μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν εκ νέου. Και έχετε δει πλέον αυτό που βλέπει όλο ο κόσμο. Εσεί το βλέπετε δηλαδή. Το βλέπετε στου Έλληνε πολίτε. Θεωρείτε δηλαδή ότι η επιτροπή δεν τελείωσε. Βλέπετε ότι οι Έλληνε πολίτε χαίρονται για την κυβέρνηση. Ζούνε το αποτέλεσμα τη ημέρα. Να μείνουμε στην ατζέντα τη ημέρα. Κύριε Παπαθεοδόρου, τι λέτε εσεί, πώ σχολιάζετε τι εξελίξει στο εσωτερικό τη χώρα και βεβαίω μετά στα Σκόπια. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια κυβερνητική κρίση. Μια κυβερνητική κρίση η οποία προκλήθηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο και θα έρθω σε αυτό γιατί νομίζω ότι αυτό μας αφορά. Και μια κυβερνητική κρίση η οποία οδήγησε τον Πρωθυπουργό να επιλέξει. Να επιλέξει να θυσιάσει τον Υπουργό Εξωτερικών και να κρατήσει την έντιμη εντός εισαγωγικών συμμαχία την οποία έχει με τον κύριο Καμένο. Μετά βεβαίως από το γεύμα το οποίο είχαν, όπου επισφραγίστηκε και ανανεώθηκε αυτή η έντιμη συμφωνία και συμμαχία για το μέλλον. Θα αφορούσε, αν θέλετε, το πολιτικό σκηνικό, το εγχώριο πολιτικό σκηνικό, αυτή η κυβερνητική κρίση, εάν δεν υπήρχαν άλλα δεδομένα, τα οποία νομίζω ότι πλέον λαμβάνουν χαρακτηριστικά εθνικά. Mm-hmm. Τι εννοώ με αυτό? Το εάν ο κύριος Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να φτάσει μέχρι το τέλος με τον κύριο Καμένο αγκαλιά, αυτό είναι προσωπική επιλογή, είναι πολιτική επιλογή, έχει να κάνει με το πώς ξεκίνησε και πώς θέλει να τελειώσει.
κυβερνητική κρίση σήμερα είναι και κάτι άλλο. Είναι αυτή η αδυναμία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ να διαχειριστεί το τέλος του. Να διαχειριστεί το κυβερνητικό τέλος. Ο κυβερνητικός συνασπισμός κινδυνεύει. Προφανώς. Και στο εσωτερικό εννοώ του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς. Και αναφέρομαι στο πράγμα. Έχει σημασία να ολοκληρώσω αυτό, να δούμε και ποια είναι τα βασικά διακυβεύματα σήμερα. Το πώς θα διαχειριστεί το τέλος του ο κυβερνητικός λοιπόν συνασπισμός είναι ένα το κρατούμενο. Μπορούμε να το συζητήσουμε ούτως ή άλλως, αν θέλετε, συνταγματικά, πολιτικά, κοινωνικά, εκλογικά. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Θεωρείτε ότι οδεύει προς το τέλος του. Έτσι. Δεν το θεωρώ. Ναι. Σε κάθε περίπτωση εκεί πηγαίνει. Ο χρόνος ο πραγματικός. Όμως από εκεί και πέρα. Έχει σημασία πότε είναι το τέλος. Είναι σε λίγους μήνες, είναι σε περισσότερους. Κυρία, ήταν πριν από δύο χρόνια. Λοιπόν, αυτή η κυβερνητική κρίση έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο προκαλείται μέσα από την λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου. Έχουμε αλληλοκατηγορίες μεταξύ υπουργών με υπόνοιες διαφθοράς για χρήση και κατάχρηση των μυστικών κονδυλίων. Έχουμε έναν πρωθυπουργό, το είπα και χθες και θα μου συγχωρήσετε την έκφραση. Να πω ότι απόρριτα κονδύλια μας είπε ο πρόεδρος Βουλής έχει μόνο τη φράση εκεί που δεν πρέπει. Το ΙΠΕΞ. Ναι, σας λέω είναι τρίτη φορά. Κόβετε τη φράση εκεί που δεν πρέπει. Συγγνώμη. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν το εξής. Και το λέω με πολύ αγάπη και συμπάθεια. Λέω λοιπόν ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο, από το Υπουργικό Συμβούλιο διαραίουν. Αφενός ότι ο κύριος Γκοτζιάς κατηγορείται ότι είναι υποχείριο του Σόρος. Από άλλον υπουργό. Μην ενδιαφέρει αν είναι σωστό ή όχι. Εγώ δεν υποστηρίζω τον κύριο Γκοτζιά, θεωρώ ότι ήταν μάλλον ένας μη επιτυχημένος υπουργός. Και δεν ανέδειξε και την εικόνα της χώρας διεθνώς. Λέω όμως ότι όταν ο πρωθυπουργός ακούει τον ένα υπουργό να κατηγορεί τον άλλον ότι είναι υποχείριο ενός ξένου οικονομικού παράγοντα και ταυτόχρονα να αλληλοκατηγορούνται για το πώς διαχειρίζονται τα μυστικά κονδύλια και τον πρωθυπουργό σε ρόλο τροχονόμου, αδρανεί, δεν παίρνει θέση και στο τέλος, μετά λοιπόν από την πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, να πάει να δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πει δεν με κάλυψε ο πρωθυπουργός, παρετούμε. Αυτό έχει μεγαλύτερες από τις μικροπολιτικές εθνικές διαστάσεις. Γιατί έχετε μεγαλύτερες? Γιατί πρώτον, ξέρετε κάτι, έχουμε συχνά την εντύπωση στην Ελλάδα ότι μας ακούμε μόνο εμείς. Συζητάμε μεταξύ μας, είναι ένα θέμα μεταξύ του κύριου Παφίλη, του κύριου Αμανατίδη, του κύριου Τσέρ, των φίλων που είναι εδώ. Όχι. Αυτό προκάλεσε την ανησυχία και των ευρωπαϊκών χωρών, των πρεσβειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, παιδιά, τι έγινε στην Ελλάδα και έχουμε παρέτηση Υπουργού Εξωτερικών. Για ποιο λόγο, κυρία Κουλούρη? Γιατί είναι σπάνιο έως ανύπαρκτο να παρετείται από τη θέση του ο Υπουργός Εξωτερικών για ζήτημα το οποίο δεν έχει να κάνει με τις πολιτικές επιλογές, έχει να κάνει κυρίως με κατηγορίες εντός του Υπουργικού Συμβουλίου. Και αντί να καθαρίσει το παιχνίδι ο Πρωθυπουργός και να πει ότι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο, κάτι το οποίο γι' αυτό σας είπαμε μην διακόπτετε, προσπάθησε να το κάνει ο πρόεδρος της Βουλής, αντί να το καθαρίσει το παιχνίδι, αδράνησε, πήρε την ουδέτερη θέση. Ο πρόεδρος της Βουλής όμως να πω, είπε δεν σχολιάζω επί διαρρέων. Πήρε λοιπόν την θέση, είναι και ένα ζήτημα πώς διαρρέουν αυτοί οι διάλογοι του Υπουργικού Συμβουλίου και από ποιους. Θα πάω λοιπόν στο δεύτερο. Εδώ λοιπόν είναι μια κατάσταση, αυτή η κυβερνητική κρίση που δεν αφορά πλέον το ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΑΝΕΛ, είναι μια κατάσταση επιζήμια για την χώρα, επιζήμια για την εικόνα της, επιζήμια διότι ανεβάζει, κυρία Κουλούρη, το κόστος κινδύνου για την οικονομία αυτή η πολιτική αστάθεια. Ό,τι και να λέει ο Πρωθυπουργός, που άκουσα ότι από εδώ και πέρα, γιατί από εδώ και πίσω δεν το έκανε, από εδώ και πέρα δεν θα ανεχθεί καμία διγλωσία. Δηλαδή, κρατάει τον κύριο Καμένο, ο οποίος πήγε και εξέθεσε τη χώρα μοιράζοντας βάσεις παντού. Μόνο στην πατρίδα μου, την Πάτρα, δεν έδωσε βάση. Παντού αλλού στην Ελλάδα έδωσε βάση ο κύριος Καμένος, παρουσιάζοντας εναλλακτικό. Μια κουβέντα και για τις εξελίξεις στα Σκόπια. Ένα παλιά. Κλείσαν όμως. Λοιπόν, πείτε μου αν οι εξελίξεις οι δικές μας. Λέω λοιπόν το εξής. Επηρεάζουν και την οικονομία. Επηρεάζουν και την οικονομία. Προφανώς υπάρχει μία ανησυχία για το ποιος είναι αυτός ο οποίος ασκεί την εξωτερική πολιτική. Γιατί από ό,τι φάνηκε, και εδώ έχει σημασία, από ό,τι φάνηκε, ο μεν κύριος Γκοτζιάς που ήταν
αν θέλετε, αυτός ο οποίος διεξήγαγε για τις διαπραγματεύσεις μέχρι τώρα, και δεν πιστεύω πραγματικά ότι υπήρξαν διαπραγματεύσεις, το WikiLeaks μας έδωσε το κείμενο το ίδιο από το 2008. Σε είναι το ίδιο κείμενο το οποίο υπέγραψε. Για κυβερνητική πολιτική. Αυτή είναι κεντρική κυβερνητική πολιτική, λέει ο κύριος Πρωθυπουργός. Απολύτως, θα το αποδείξω. Ναι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Μιλάτε για τα πέντε ονόματα τα οποία ήταν από την αρχή στο νοματολογικό. Ναι, αλλά όχι στα άλλα τη Υπουργή. Μέχρι το προήμιο. Τα γνωρίζω γι' αυτό σα το έως και γλώσσα, έως και όλα αυτά. Το προήμιο ήταν και είχε και αυτή την διάμεση συμφωνία. Τα ξέρω, γι' αυτό θα τα απαντήσετε. Θα σα δώσω χρόνο να απαντήσετε. Γιατί δεν είναι πραγματικό. Ελάτε λίγο να προχωρήσω. Το διαβάσατε το 2008. Και το προήμιο και τα μέτρα. Έχει στοιχεία για την διάμεση. Δεν είναι αυτό. Θα το απαντήσετε, κύριε Μαναβίδη. Ναι, λέω λοιπόν το εξή. Λέω λοιπόν το εξή. Ελάτε για να πάρω τον κύριο Παφίλη. Σήμερα υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν αφορά την κυβέρνηση και πώ θα πέσει. Όποτε επιλέξει να κάνει εκλογέ, θα χάσει. Αφορά τη χώρα. Και για αυτή τη χώρα θεωρώ ότι ενήργησαν με πολύ μεγάλη ανευθυνότητα έως και τυχοδιοκτισμό. Ελάτε, πάμε στο υπόλοιπο. Πάμε μια κουβέντα τώρα όμως, γιατί πάμε για τα Σκόπια. Ο χρόνος... Ξέρετε κάτι, το ζήτημα πλέον είναι ότι ο χρόνος παρήλθε. Επειδή φαίνεται για είναι ναι, κοινή θέση... Η εκτίμησή σας για τα Σκόπια, τι θα γίνει στην είναι ότι εφόσον η κατάσταση θα οδηγηθεί σε εκλογές, από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος με ένα πολύ σκληρό αλυτρωτικό πυρήνα, εθνικιστικό πυρήνα, όπου δεν πήγε να ψηφίσει όχι από αδιαφορία, αλλά ως πράξη πολιτική πολιτικής αντίστασης. Ήταν το δικό τους μήνυμα. Επομένως, εγώ θα έλεγα να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί για μια συμφωνία που θεωρώ ότι είναι κακή, που αν έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εγώ και η κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία ανήκω και το κόμμα μου δεν θα την ψηφίσει, αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε κάτι. Έχουμε δρόμο. Επειδή ξεκίνησαν όλα αυτά και τελικά υπάρχουν τετελεσμένα γεγονότα και στη διεθνή πολιτική σκηνή, το σημαντικό είναι ότι η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια μεγαλύτερης, αν θέλετε, συρρήκνωσης της διεθνούς της εικόνας. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε Παφίλη, ο λόγος σε εσάς. Να ξεκινήσουμε από την παρέτηση του κυρίου Κοντζιά και την ανάληψη του Υπουργείου Εξωτερικών από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί και αυτό κάτι σημαίνει. Ναι, χωρίς να υποτιμήσουμε το θέμα της παρέτησης, που προφανώς μπορεί να εκφράζει κάποιες αντιθέσεις. Αντιθέσεις για ποιο πράγμα όμως? Για το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η πολιτική πρόσδεσης της Ελλάδας, ακόμα περισσότερο εμπλοκής, ταύτισης με τα αμερικανονατοϊκά συμφέροντα. Και όταν μιλάμε για ΝΑΤΟ, δεν πρέπει να ξεχάσει ποτέ ο ελληνικός λαός το τι έκανε στη Γιουγκοσλαβία. Ούτε και άλλαξε ποτέ. Το ότι αμάχους μέχρι βόμβες στήρωσης έριξε. Κατέστρεψε όλη την υποδομή, έκανε κομμάτια όλη τη Γιουγκοσλαβία. Αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα άλλα κόμματα, ότι προσφέρει ασφάλεια στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να ξεχάσει ποτέ, γι' αυτό λέω να μην χάσουμε τη μεγάλη εικόνα, ότι το ΝΑΤΟ, οι Αμερικάνοι υπερελιστές ήταν αυτοί που ήταν πίσω από τη διχοτόμηση της Κύπρου. Πέρα όμως από την κατάληψη, δεν πρέπει να ξεχάσει ότι ήταν πίσω από τη Χούντα. Και δεν πρέπει να ξεχνά ότι σήμερα αυτό το ΝΑΤΟ που το παρουσιάζουν σαν ασφάλεια κλπ. Είναι που έχει πάρει απόφαση ότι θα χρησιμοποιήσει πρώτα τα πυρηνικά όπλα, καταργώντας παλιά συμφωνία που υπήρχε με τη Σοβιετική Ένωση και την υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συμφωνούν όλα τα άλλα κόμματα, κουβέντα δεν βγάζουν. Αυτό δεν πρέπει να βγάζει ότι θα συνεχιστεί δηλαδή αυτή η πολιτική και μάλιστα αναβαθμίζεται κατά τη γνώμη μας εξυπηρέτηση των αμερικανονατοϊκών σχεδίων που είναι επικίνδυνα πάρα πολύ για τη χώρα μας και θα μάλιστα αναβαθμίζεται από τη στιγμή που τα αναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι το βέβαιο. Και αυτό. Λοιπόν, στηρίζουν και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στηρίζεται και από την. Μα γιατί είναι καλύτερη αυτή. Επειδή δεν κατάλαβα, δηλαδή, μιλάτε για τους Αμερικανούς. Και η Ευρώπη τώρα. Και η Ευρώπη τώρα. Εδώ έχουν πέσει όλοι ζωντανοί και δετοί πάνω στο... στην πρώην Ιγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για να πούνε ναι, για ποιο λόγο? Για να περάσει καλά ο λαός? Όχι, για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Και φυσικά να μπορούν να επενδύσουν πιο ελεύθερα τα μεγάλα συμφέροντα. Ωστόσο, γι' αυτό και ακριβώς. Ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών στην ΦΥΡΟΜ είναι θετικός προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Το πρώτο. Αλήθεια, εγώ ρωτάω τον κόσμο. Γιατί οι πολιτικές δυνάμεις είναι που είναι και στη Βουλή και είναι βουλευτές και οπουδήποτε είναι στην ηγεσία των κομμάτων και παίρνουν και τις ευθύνες. Πώς νιώθουν αλήθεια που όλη η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια αμερικανική βάση και νατοϊκή? Πώς νιώθουν αλήθεια? Από το έξω οι βάσεις του θανάτου, πάρε βάσεις όσο μπορείς περισσότερα. Και ύμνους. Και από όλους,
Γιατί κανένας δεν διαφωνεί. Άρα λοιπόν, δύο πράγματα κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να χαθούν από το στόχαστρο του ελληνικού λαού. Πρώτον, ότι συνεχίζεται αυτή η πολιτική η οποία είναι επικίνδυνη ενάντια στα συμφέροντα και του ελληνικού λαού. Και μιλάμε για συμφέροντα όχι αυτών που έχουν τον πλούτο. Mm-hmm. Των λαϊκών στρωμάτων και των λαών της Βαλκανικής συνολικά. Το ΝΑΤΟ είναι αυτό το οποίο θα χρησιμοποιήσει και αλυτρωτισμούς και όλα τα υπόλοιπα για να υποδαβλήσει αντιθέσεις και να επεμβαίνει συνέχεια. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούν. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνούν ότι αυτή η πολιτική της κυβέρνησης, η οποία έχει στείλει στον Καναβάτσο τη Νέα Δημοκρατία, στον φιλοαμερικανισμό και στον φιλοατλαντισμό, πραγματικά την έχει ξεπεράσει. Όχι ότι διαφωνούν. Αυτή η πολιτική δημιουργεί τέτοιους κινδύνους στην Ελλάδα που κανένας δεν μπορεί να τους προβλέψει. Όταν έχεις μια Ελλάδα βάσης και σε μια γενικότερη σύγκρουση, μπαίνεις στο στόχαστρο. Συνολικά και το πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα με τους ανταγωνισμούς που υπάρχουν στην περιοχή και με τις αντιθέσεις, φαντάζομαι ότι το διαισθάνεται ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό πρέπει να δρομολογήσει τον αγώνα του κόντρα σε αυτή την πολιτική. Mm-hmm. Και το δεύτερο, που κατά τη γνώμη μου είναι εξίσου σημαντικό, είναι ότι δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα, γιατί ο καυγάς είναι για τα δευτερεύοντα. Στη στρατηγική, σε αυτή και στην οικονομική πολιτική, γιατί η εξωτερική πολιτική δεν είναι διαφορετική. Δεν μπορεί να έχει βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική στο εσωτερικό και στο εξωτερικό να έχει φιλιρηνική. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ ιστορικά. Είναι ίδια. Mm-hmm. Αυτή την πολιτική λοιπόν συμφωνούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα πλην ΚΚΕ στο Κοινοβούλιο. Και ο καυγάς γίνεται για το ποιος θα διαχειριστεί τι. Αυτή την πολιτική. Mm-hmm. Την αντιλαϊκή, τη βάρβαρη κλπ. Και νομίζουμε ότι τα δίπολα και τα άλλα συμπληρώματα κλπ. Πάνε να στηθούν και να δημιουργηθούν εκβιαστικά μπροστά στις κάλπες αλλά και γενικότερα. Πρέπει να τα απορρίψει γιατί υπάρχει μια μεγάλη εμπειρία. Οι προβλέψεις σας για τις εξελίξεις στο Σκοπιανό Κοινοβούλιο ποιες είναι? Να σας πω τώρα, τι είναι να κάνεις τώρα, τον μάγο ή τον... Εκτίμηση. Εδώ βγήκαν οι Αμερικάνοι και καλούν, ας πούμε, τους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Καλά σοβαρολογούμε. Αυτούς έχετε συνέδρους όλοι. Με ποιο δικαίωμα παρεμβαίνουν? Ο ΠΑΕΤ έχει γίνει πάνω από τον Πρωθυπουργό, ο Υπουργός Αμερικάνος. Πώς νιώθουν αυτός ο κόσμος? Γυρνάει σε όλη την περιοχή, παντού. Συναντάει από διοικητές αστυνομίας, υπουργούς, περιφερειάρχες. Τι είμαστε? Για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Για να βοηθήσει την Ελλάδα? Μα το είπε ο Μπα ο ίδιος. Είπε ότι η κυβέρνηση αυτή, και έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ με αυτή την κυβέρνηση. Και ταυτίζεται η πολιτική της με την πολιτική των Αμερικανικών συμφερόντων. Mm-hmm. Πιστεύει κανένας είναι τόσο αφελής ότι τα Αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή να ζήσουν καλά οι λαοί ή να βάλει στο χέρι όλο τις πρωτοπαραγωγικές πηγές και στρατιωτικά να κλείσει τη Ρωσία όσο γίνεται περισσότερο και σε αυτό προσφέρει και η Ελλάδα. Όχι τη Ρωσία, ότι είναι καμιά εργατικό κράτος. Άρα εκτιμάτε ότι δεν θα περάσει από το Κοινοβούλιο των Σκοπίων φαίνεται, σε πρώτη φάση? Φαίνεται, γιατί κοιτάξτε, τώρα μιλήσουμε για πιο ανοιχτά. Εκεί πέφτει τώρα όχι μόνο πολιτικός εκβιασμός, πέφτει και χρήμα άπειρο, πέφτουν και άλλοι εκβιασμοί, έχουν πέσει λιτή και δεμένοι. Για ποιο λόγο? Προς το παρόν όμως βλέπουμε ότι είχε αποχωρήσει το ΒΜΡΟ. Επομένως, ή περάσει δεν περάσει η συμφωνία η οποία έγινε, mm-hmm. με την οποία εμείς, αν που δεν φαίνεται, θα την καταψηφίσουμε και δεν συμφωνούμε. Ναι. Και ήμασταν οι πιο καθαροί mm-hmm. σε σχέση με αυτό το πρόβλημα. Το μεγάλο που υπάρχει και που πάλι δημιουργήθηκε και οξύνθηκε από πού? Από την επέμβαση του ΝΑΤΟ και τη διάσταση της Ιουγκοσλαβίας. Γιατί όταν ήταν η ΑΕΑ δεν ήταν έτσι. Λέω αυτή η συμφωνία πρώτον προχώρησε και μάλιστα με εκπληκτική ταχύτητα. Γιατί το απέτυχαν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ. Γιατί θέλουν να τη βάλουν στο ΝΑΤΟ για να κλείσουν σιγά σιγά τα Βαλκάνια, να πετάξουν και τους Ρώσους έξω και κατά δεύτερο λόγο με τις αντιθέσεις που έχουν και με την Κίνα, mm-hmm. γίνεται τέτοιος καυγάς. Δεύτερος, ό,τι αφορά την ουσία mm-hmm. της συμφωνίας, εμείς είχαμε τοποθετηθεί τότε που μας έβριζαν όλοι. Πλην λακεδαιμονίων, έλεγε ο Κύρκος. Να μείνουμε λίγο στις εξελίξεις. Και είπαμε το θέμα του ονόματος μπορεί να λυθεί. Ναι. Σύνθετη ονομασία, αλλά υπάρχουν τα θέματα τα μειονοτικά. Mm-hmm. Τα οποία δεν. Υπάρχει μακεδονικό έθνος και μακεδονική γλώσσα. Μάλιστα. Επομένως. Δεν γνωρίζονται αυτά από τη συμφωνία για την επαφήλιση. Τι κάνουν και δεν αναγνωρίζονται. Διαβάζουμε δεν μπορεί να μπει. Όχι. Καταρχήν υπάρχει. Είναι άλλο το νασιονάλικο που θα γίνει. Τα έχουμε εξηγήσει. Καταρχήν δεν μπαίνετε σε θέματα ουσία τα οποία όμως δεν είναι έτσι. Δεν είναι εκτίμηση. Δεν διέκοψα και δεν θέλω να φέρω με τις εκτιμήσεις. Ελάτε, δύο-τρία σημεία θα τα απαντήσετε, κύριε Μανατίδη. Προτείνω να έρθουμε σε μια συζήτηση και να βάλουμε τη συμφωνία κάτω. Το προτείνω αυτό γιατί πολύ διαβάζουμε για να την αναλύουμε. Πολύ ευχαριστώ. Αυτό που θα δείτε είναι
ότι την έχω διαβάσει, σε ό, όλα κύριε Παφίλη, τα σημεία την έχω διαβάσει, λέει, συμφωνία. Δεσμεύεται η ελληνική κυβέρνηση να άρει κάποιους επιφυλάξεις για να πει στο ΝΑΤΟ να αρχίσουν να βράτε. Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, βάλτε μου και μια τελεία να πάω στον κύριο Βανέλη. Να τελειώσω εδώ. Όπως διαμορφώνεται η κατάσταση στην περιοχή και να το πάρει σοβαρά υπόψη και ο κόσμος περισσότερο. Γιατί οι άλλοι τα ξέρουν. Και αν δεν τα ξέρουν, κακό του κεφαλίου τους. Ήδη έχει ανοίξει θέμα συνόρων. Σερβία, Κόσοβο. Κόσοβο, εντάξει. Αυτό έχει να κάνει με την ανταλλαγή γης που λέτε. Αλβανία, Κόσοβο. Που δεν φαίνεται Μεγάλη να Αλβανία. Προχωράει. Ανοίγουν. Μην πιέσει στη Σερβία. Τα θέματα. Αυτά, ναι. Αυτά, ακούστε τώρα στην ιστορία. Έχουν αποδειχθεί. Εδώ το λένε και οι Ευρωπαίοι. Αυτό. Με από άλλη σκοπιά βέβαια. Mm-hmm. Τα σύνορα δεν αλλάζουν με συμφωνίες. Εύκολα. Τα σύνορα αλλάζουν και με αίμα. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Ελάτε, επομένως, δημιουργείται ένα συν αυτά που συμβαίνουν με την Τουρκία, mm-hmm. που αυξάνει την επιθετικότητα, δημιουργούν ένα τέτοιο τοπίο που θα μπλεχτούμε και θα σκοτωθεί ο κόσμος. Για ποιο λόγο? Ελάτε. Για ποιο θα σκοτωθεί? Βοηθήστε με. Για να περασπίσει την πατρίδα του ή για τα συμφέροντα αυτών που έχουν τον πλούτο? Κύριε Γιατί Βανέλη, αυτή είναι η συμφωνία. Επειδή είστε από τους υποστηρικτές της συμφωνίας, έχετε πει ότι θα την ψηφίσετε εφόσον έρθει στο κοινοβούλιο και εσείς. Και ο κύριος Μαυρωτάς νομίζω το έχει πει αυτό. Ναι. Και το κόμμα μας. Με πολύ λίγες λέξεις θα μιλήσω για τη συμφωνία. Παρέτηση Κοντζιά. Νομίζω ότι είναι μια επώδυνη εξέλιξη, επώδυνη mm-hmm. πολλαπλά. Ναι. Και σε μια κρίσιμη στιγμή. Ο κύριος Κοντζιάς, κατά την άποψή μου, υπήρξε ένας επιτυχημένος υπουργός εξωτερικών. Επέδειξε μια τόλμη, ένα θάρρος και μια κινητικότητα για πάρα πολλά ζητήματα, στα οποία στο παρελθόν απέφυγαν υπουργοί εξωτερικών και κυβερνήσεις να ασχοληθούν καυτά θέματα. Βεβαίως, ο χαρακτήρας του, παρορμητικός, εκρηκτικός, με ένα υπερβολικό υπερεγώ, δημιούργησε βεβαίως και αντιδράσεις και αμφιλεγόμενες κριτικές για τη διαχείριση διαφόρων επιμέρους ζητημάτων. Όμως, δεν πάβει, κρίνοντας όλα τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, τα καυτά θέματα, ότι η συμβολή του ήταν συμβολή χρήσιμη και καθοριστική στην εξέλιξη αυτών των ζητημάτων για το εθνικό συμφέρον. Το διεθνές μας κύρος έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια, γιατί ανοίξαμε θέματα, ξαναλέω, mm-hmm. τα οποία μας είχαν, ο τρόπος με τον οποίο τα αντιμετωπίζαμε, μας είχαν σε μια διεθνή απομόνωση. Και βεβαίως εγώ καταλαβαίνω απολύτως τον φίλο μου, τον Θανάση, και τη θέση του ΚΚΕ, αφού είναι αντίθετη στη συμμετοχή μας είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στο ΝΑΤΟ, στους θεσμούς δηλαδή της Δύσης, το καταλαβαίνουμε απόλυτα, είναι αντίθετη. Αυτές οι φιλανθρωπικές οργανώσεις. Μπράβο, εγώ σέβομαι την κριτική σας. Ναι. Απέναντι σε αυτήν τη στάση σας, βεβαίως. Το έχω πει πολλές φορές στον Άσχη με πολλές ευκαιρίες και δημόσια. Διαφωνώ βεβαίως. Εγώ δεν καταλαβαίνω την στάση των άλλων κομμάτων, mm-hmm. Τα οποία δηλώνουν ότι είναι στρατηγική μας επιλογή το να ανήκουμε στη Δύση, σε αντίθεση με το ΚΚΕ. Άρα είναι ζήτημα της ταυτότητας και απόλυτης βούλησής τους να συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, mm-hmm. να συνδιαμορφώνουμε τις στρατηγικές και κυρίως έτσι, τις προτεραιότητες και να τις υπηρετούμε από κοντά. Η έτσι, παρέτηση λοιπόν, του κ. Κοντζιά μπορεί να επηρεάσει τη συνοχή της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, αυτό βεβαίως θα φανεί και δεν είμαι εγώ εκείνος που μπορεί να το ξέρω. Mm-hmm. Είπα και λίγο πριν, είναι υπόδεινη ναι. Εξέλιξη. Προφανώς. Το ποια θα είναι η στάση του κ. Κοντζιά, της κίνησης Πράτο, η σχέση της με τον ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Είναι δικό του θέμα. Θα φανεί. Δεν έχω και ούτε την ενημέρωση, ούτε mm-hmm. είναι και δόκιμο εγώ να μιλήσω από αυτόν. Ως προς τις εξελίξεις και στα Σκόπια όμως και τις εκτιμήσεις σας για το αν θα πάει η χώρα σε πρόορες εκλογές ή αν θα καταφέρει να βρει τους 80 βουλευτές ο ΔΑΦ. Κοιτάξτε, να θυμίσω ότι μιλάμε για μια συμφωνία, όχι για μια συνθήκη. Να. Από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι νομίζω συμφωνούμε όλοι, δεν κάναμε, έτσι μετά από μια προέλαση και μετά από πολεμικές επιχειρήσεις, δεν καταλάβαμε την ΦΥΡΟΜ για να τις επιβάλλουμε τους όρους μας, αλλά μέσα από μια επώδυνη, δύσκολη, αλλά για να γίνει και αποδεχτή αμοιβαία κοινή, έτσι, αμοιβαία μάλλον ένα αμοιβαίο συμβιβασμό, mm-hmm. καταλήξαμε σε μια κοινά αποδεχτή συμφωνία, η οποία τίθεται βεβαίως στον έλεγχο και στην έγκριση των κοινωνιών, των λαών, mm-hmm.
τους οποίους αφορά. Αφού όμως αυτός ο συμβασμός ήταν στη θετική κατεύθυνση, γιατί και τόσο μεγάλη αποχή στο δημοψήφισμα στην Φύρων, γιατί έχουμε αυτή τη σκληροπυρηνική στάση εντός της αντιπολίτευσης και την είδαμε και στην επιστολή του Βέμερο προς τον κύριο Μίτσελ. Βεβαίως. Να επισημάνω το απολύτως παράλογο, δεν είναι δυνατόν και οι δύο αντιπολιτεύσεις των δύο χωρών για αντίστοιχους λόγους να θεωρούν ότι οι κυβερνήσεις που διαπραγματεύτηκαν και οδηγήθηκαν στην συμφωνία τα έδωσαν όλα στον απέναντι. Ναι. Δεν γίνεται. Ένας από τους δύο δεν μπορεί να έχει δίκιο. Έτσι δεν είναι. Η τακτική της αντιπολίτευσης, του ΒΜΡΟ δηλαδή, της εθνικιστικής αντιπολίτευσης στην Φύρομ ήταν εξαιρετικά ευφύης. Διότι έκρυψε τα όχι μέσα στην αποχή. Η αποχή είναι πολλαπλή. Η αποχή είναι πρώτον η μη ξεκαθαρισμένη, η μη επιχειροποιημένη εκλογική κατάλογη. Είναι εκείνοι οι οποίοι αδιαφορούν για ό,τι συμβαίνει. Είναι εκείνοι που θεωρούν ότι υπάρχει ένας κινησμός στις διεθνείς σχέσεις. Είναι πολλοί που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Μας έχουν επιβάλει τη λύση, γιατί δεν έχει νόημα να ασχοληθούμε. Brain drain που λέμε. Μπράβο. Αυτό που, το οποίο εμείς θα έπρεπε να σχολιάσουμε και να μας... αυτό που θα έπρεπε, είπα, αυτοί το όχι το κρύψανε μέσα στην αποχή. Δεν εννοώ για τους εθνικιστές. Ναι. Και άλλες δυνάμεις. Είναι ο κάθε είδος. Είναι πολύχρωμη. Είναι μορφοποιημένες πολιτικά, αλλά η επιλογή της αποχής ήταν πολύχρωμη. Εφιώς η αντιπολίτευση το ΒΜΡΟ απαντά ότι θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Ας μην κάνουμε υποθέσεις όμως. Δημοσκοπικά. Ας το δημοσκοπικά. Ως προς αυτό το ερώτημα. Στο δημοψήφισμα είπαμε. Να καταλήξω σε αυτό που νομίζω ότι έπρεπε να μας απασχολεί. Τα υπόλοιπα είναι δημοσιογραφικές και προσεγγίσεις αναλυτών. Αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι η απρόσμενη υψηλή αποχή στους αλβανόφωνους, στον αλβανόφωνο πληθυσμό. Και εκεί έχουμε ψηλή αποχή και παρά το ότι δημόσια ο Ράμα κάλεσε τους ομοεθνείς τους, τους ομοεθνείς του και αλβανικά Φύρων, κόμματα στηρίζουν να συμμετέχουν τον στη διαδικασία στην κυβέρνηση. Του δημοψηφίσματος. Υπερψηφίζοντας. Αν αυτό το συνδυάσουμε με μια κινητικότητα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, όχι μονάχα στο Κόσοβο, που είναι διαρκής η ανησυχία, η αβεβαιότητα και η αστάθεια, αλλά και μέσα πια στους αλβανόφωνους της Φύρομ, μετά την εξέλιξη αυτή και το αβέβαιο της εξέλιξης και της ολοκλήρωσης της συμφωνίας, τότε θα πρέπει να ανησυχούμε πάρα πολύ. Και εκεί θα πρέπει να δούμε τους πραγματικούς κινδύνους που έχουμε. Εκτιμάται και πιθανούς αντιπροτισμούς στο μέλλον. Θέλω να πω, πριν όμως, γιατί κύριε Κουλούρη, αυτό είναι το πολιτικό συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε. Έτσι, και αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει χαράσοντας το μέλλον της εθνικής μας πολιτικής. Ναι. Πραγματικός κίνδυνος λοιπόν στα Βαλκάνια, στα σύνορά μας μάλλον, είναι η ιδέα της Μεγάλης Αλβανίας που ποτέ δεν κάμφθηκε, ποτέ δεν αποσύρθηκε. Η ιδέα της Μεγάλης Αλβανίας και βεβαίως η πιθανή αποσταθεροποίηση της Φύρομ θα σημάνει την απόσχεση του τετόβου και η προσάρτηση με έναν τρόπο, με οποιονδήποτε τρόπο, σε μια ομοσπονδία πιθανώς αλβανική. Και βεβαίως το υπόλοιπο μοιραία θα προσκοληθεί στην Βουλγαρία. Αν λοιπόν κάποιος νομίζει ότι είναι εθνικά υποφελές και λιγότερο επικίνδυνο για το μέλλον να έχουμε μια μεγάλη Αλβανία και μια μεγάλη Βουλγαρία στα βόρεια σύνορά μας, μας το ερμηνεύσει και ας το εξηγήσει. Άρα, να πάω στον κύριο Σαλίδη. Άρα, ναι, παρακαλώ. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι το εθνικό συμφέρον επιβάλλει είναι αν τελικά η μεγάλη περιπέτεια που εξελίσσεται στην βόρεια γείτονά μας, στη Φύρομ, που για φανταστείτε να επιβληθεί στον ελληνικό λαό διατροποποίηση του συντάγματος, να αλλάξουμε το όνομα της χώρας και διάφορα άλλα, τα οποία κάποιος άλλος θεωρεί ότι είναι, απειλητικά για εκείνον. Εάν λοιπόν η περιπέτεια αυτή που δεν είναι μικρή ολοκληρωθεί θετικά, δεν φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, νομίζω ότι θα πάμε για πρόορες εκλογές και η σύνθεση πια του επόμενου κοινοβουλίου θα δείξει θα κληθεί να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Θα ολοκληρωθεί η υποχρέωση της γειτονικής της συνταγματικής αναθεώρησης. Να αναθεωρήσει το Σύνταγμα μέσα στην οποία αναθεώρηση θα είναι και η αλλαγή του ονόματος για να έρθει το μπαλάκι σε εμάς. Αλίμονο μας, κυρία Κουλούρη, εάν κλείσει από εκεί και δεν η κλείσει ιστορία, από εδώ, λέτε. Και εδώ εμείς. Και εσείς έχετε πει ότι θα το στηρίξετε και με ψήφο επιστοσύνη. Μα θα πάμε σε μια απόλυτη. Έτσι, θα καταδικαστούμε σε μια απόλυτη απομόνωση διεθνή. Όχι να καταλαβαίνουμε όμως και πού είμαστε, γιατί τι συζητάμε. Και η επιλογή του να απομακρυνθεί η ρωσική επιρροή από τα Δυτικά Βαλκάνια
και να περιοριστεί, να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη συνεχώς διείσδυση της Τουρκίας στα Δυτικά Βαλκάνια και κυρίως στις χώρες όπως είναι η Φύρομ, είναι και εθνικό συμφέρον και εθνική επιταγή. Μάλιστα. Και βεβαίως ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και γενικότερα πρώτη στο ενδιαφέρον του δυτικού κόσμου. Mm-hmm. Ας ξεκαθαρίσουμε πού ανήκουμε και τι θέλουμε να είμαστε. Η δική σας άποψη για τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας και βέβαια για τα τεκτενόμενα στην Φύρομ, στο κοινοβούλιο της Φύρομ. Είναι προφανές, κυρία Κουλούρη, ότι και αν ακόμα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια κυβερνητική κρίση, ενδεχομένως το επόμενο χρονικό διάστημα να δημιουργηθεί. Δύο πρώην υπουργοί πλέον, ο κύριος Τόσκας και ο κύριος Κοτζιάς, μέλη και οι δύο της κίνησης Πράτους. Ο ένας παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για τις καταστροφές στο Μάτι. Ο δε κύριο Κοτζιάς δεν γνωρίζουμε ακόμα για ποιον λόγο ουσιαστικά παραιτήθηκε και δεν το γνωρίζει αυτό ούτε και η κυβέρνηση, η οποία ζήτησε και εξηγήσεις για να υποθούν οι λόγοι για τους οποίους ο κύριος Κοτζιάς, ο βασικός συντελεστής της Συμφωνίας των Πρεσπών, η μία από τις δύο υπογραφές της Συμφωνίας των Πρεσπών, παραιτήθηκε. Εδώ θα ήθελα να σας πω εγώ ότι ο κύριος Τσίπρας επέλεξε την στήριξη στον κύριο Καμένο, χαϊδεύοντας όμως με την δήλωσή του περί διγλωσίας ενδεχομένως και το δικό του ακροατήριο, δηλαδή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο είχαμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, μία κόντρα ουσιαστικά του κυρίου Καμένου με τον κύριο Κοτζιά. Εγώ θα σας πω ότι η κυβέρνηση αυτή, κατά την άποψη τη δική μου, δεν νομιμοποιούνται να αναφέρει το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, γιατί αυτή η κυβέρνηση εκλέχτηκε σαν ο καλύτερος διαχειριστής για τα μνημόνια. Από εκεί και πέρα μπορεί στις προγραμματικές δηλώσεις να έκανε μία αναφορά για το θέμα των Σκοπίων, όμως προεκλογικά ποτέ δεν τέθηκε στο τραπέζι. Οι Έλληνες, δηλαδή οι ψηφοφόροι, δεν πήγανε να επιλέξουν τον ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα με βασικό ουσιαστικά θέμα την Συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι λοιπόν έχουμε το εξής. Ξαφνικά εμφανίζεται σε αυτή την κυβέρνηση η θέληση της κυβέρνησης αυτής να δώσει μία λύση στο ονοματελογικό των Σκοπίων. Την στιγμή που ο συνδυασμός που στηρίζει την κυβέρνηση αυτή είναι αντίθετος με την λύση την οποία προτείνει η κυβέρνηση. Και μη μου πει τώρα κανείς ότι επειδή έχει την πλειοψηφία στο Υπουργικό Συμβούλιο πέρασε η άποψη της πλειοψηφίας. Προφανώς ο κύριος Καμένος θα είχε συμφωνήσει κάποια πράγματα με τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς και οι τρεις τους μαζί με τον κύριο... Ο κύριος Καμένος έχει πει ότι θα μείνει δίπλα στον κύριο Τσίπρα μέχρι να έρθει η συμφωνία εδώ. Και μάλιστα είχε κάνει και την εκτίμηση ότι δεν θα περάσει από το κοινοβούλιο το Φύρομ. Εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν πολλές. Και η εκτίμηση του κυρίου Καμένου μπορεί να προήλθε από την αρχή αυτής της ιστορίας. Πώς είναι δυνατόν να εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ένα Plan B που, όπως λέει ο κύριος Καμένος, ήταν εν γνώση του κυρίου Τσίπρα και να μην τέθηκε αλλά όχι σε συζήτηση, λέει και αυτό, όχι εγκεκριμένο, αλλά δεν τέθηκε καν σε συζήτηση σαν εναλλακτική λύση στην θέληση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην επίλυση του ονοματολογικού. Ο σεβαστός και αγαπητός μου φίλος ο κύριος Αμανατίδης λέει αυτή τη στιγμή ότι η κυβέρνηση και ο κύριος Καμένος επιλέγουν να προχωρήσουν μαζί για να δώσουν λύση στα προβλήματα, στα κοινωνικά προβλήματα, στα οικονομικά προβλήματα αυτού του λαού. Ναι, μα από την άλλη όμως με δική τους επιλογή έχουν φέρει αυτή τη στιγμή, κυρία Κουλούρη, το διχασμό στην ελληνική κοινωνία για το εθνικό θέμα. Κοιτάξτε, κυρία Κουλούρη, εγώ είμαι πολέμιος προσωπικά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Την θεωρώ άδικη, ασύμφορη και δυνητικά ενδεχομένως την θεωρώ και επικίνδυνη. Τώρα ο καθένας από εμάς σε αυτό το πάνελ μπορεί να έχει την δική του γνώμη και να είναι σεβαστή. Το ίδιο όμως, θεωρούν και από το ΒΜΡΟ. Πώς γίνεται τώρα και εμείς και εκείνοι. Αποδείχτηκε όμως. Θα σας πω γιατί. Ναι. Θα σας πω γιατί. Αποδείχτηκε όμως ότι ήταν το λιγότερο βιαστική. Ναι. Σας απαντάω δηλαδή. Ήταν το λιγότερο βιαστική. Δεν μπήκε ποτέ σε μια διαβούλευση στους λαούς των δύο χωρών και των Σκοπίων και της Ελλάδας. Δεν δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες, εγώ θα μιλήσω για τους Έλληνες πολίτες, δεν δόθηκε η δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να τοποθετηθούν με ένα δημοψήφισμα, όπως λέμε εμείς από τη δική μας την πλευρά, από την Ένωση Κεντρών. Κοιτάξτε, είναι σαφέστατο ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας έχει μία συνέχεια. Το κομμάτι όμως από το οποίο σταμάτησε η Νέα Δημοκρατία το 2008 μέχρι το κομμάτι που παραδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Συμφωνία των Πρεσπών το 2018
Έχει τεράστια mm-hmm. απόκληση. Θεωρείτε ότι η γειτονική χώρα οδηγείται προς πρόορες εκλογές ή ότι θα βρεθεί. Ή ότι θα βρεθεί ο αριθμός των 80 βουλευτών. Κοιτάξτε, εγώ βασικά πιστεύω ότι η συμφωνία των Πρεσπών καταραίει. Και γι' αυτό κιόλας και ο κύριος Κοντζιάς παρετείται. Επειδή ακριβώς εγώ πιστεύω ότι καταραίει η συμφωνία των Πρεσπών. Δεν θα μπορέσει να βρει τους βουλευτές ο κύριος Ζάεφ. Δεν ξέρουμε ποιο ενδεχομένως θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Πάντως αυτό που φαίνεται σαφέστατα είναι ότι υπάρχει αντίβαρο ουσιαστικά στην δυτική επιρροή στην περιοχή των Σκοπίων. Είναι ένα τμήμα αυτή τη στιγμή της Ιφιλίου, όπου εκεί συγκρούονται συμφέροντα. Εκεί που συγκρούονται λοιπόν τα συμφέροντα των μεγάλων, mm-hmm. εκεί έχουμε τις ήττες των μεγάλων και τις νίκες των μεγάλων. Οι Αμερικάνοι νικήσανε αλλού. Εδώ ενδεχομένως να νικήσουν οι Ρώσοι. Όμως εδώ πίσω θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή σε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν δείχνει έτοιμη η Ελλάδα να κινηθεί με ενωμένο το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής θα έπρεπε ουσιαστικά να έχουμε έναν σχεδιασμό και να κινούμασταν ουσιαστικά η μία κυβέρνηση μετά την άλλη πάνω σε αυτόν τον σχεδιασμό. Να υπάρχει λέτε μία συνέχεια. Πολύ φοβάμαι ότι εδώ που πλέον μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αποκλειστικά κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μας δημιουργεί ένα δεδομένο. Έχουμε ενυπόγραφα. Λέτε και εσείς ότι δημιουργείται τελεσμένα με αυτή τη συμφωνία. Έχουμε ενυπόγραφα δεκτή από την πλευρά των Ελλήνων. Το Βόρεια Μακεδονία ενυπόγραφα. Και έχουμε δεχτεί ταυτότητα, εθνότητα και οτιδήποτε άλλο φαίνεται μέσα σε αυτή τη συμφωνία. Στην περίπτωση που δεν μπορέσουμε ενωμένοι να βρεθούμε στην επόμενη μέρα mm-hmm. ενωμένο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, πολύ φοβάμαι ότι οι Σκοπιανοί θα απαιτήσουν την άρση του Έργα Όμνες για να ξεκινήσουν πάλι Αυτό το έχουν ξεκαθαρίσει όμως από την κυβέρνηση, ότι δεν θα είναι για όλες τις χρήσεις. Δεν είναι, και ότι η συμφωνία είναι ως έχει. Τι θα με κάνουν, τις συνταγματικές αλλαγές. Τι θα κάνουν εκείνοι. Κλείνω λέγοντας ότι τα πράγματα δεν έχουν περάσει τα δύσκολα. Τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας. Mm-hmm. Εδώ είμαστε να τα βλέπουμε και να τα αναλύουμε. Ελάτε κύριε Μανατίδη, την απάντησή σας σε 2-3 σημεία που θέλατε στους συναδέλφους σας για να προχωρήσω. Κυρία Κουλούρη, είναι όντως αρκετά τα σημεία. Θα προσπαθήσω να είμαι υπεργραμματικός και περιεκτικός ως προς τις εκφράσεις μου, οι οποίες λέξεις μου θα είναι, νομίζω ότι έχουν το νόημά τους. Κυρία Κουλούρη, η ευθύνη, mm-hmm. η πατριωτική και η ευθύνη μιας κυβέρνησης απέναντι στο λαό της είναι να διασφαλίζει την ασφάλειά της και τα εθνικά της συμφέροντα. Η αντιπολίτευση πολλές φορές μπορεί να κάνει και ασφαλή αντιπολίτευση εκ του ασφαλούς ή να βάζει, όπως κατά την άποψή μου έχει βάλει δυστυχώς τα εθνικά θέματα σε αυτή την κονίστρα, αν το θέλετε, και δεν βοηθάει την ίδια τη χώρα. Δεν βοηθάει και τον εαυτό της, αλλά δεν βοηθάει και την ίδια τη χώρα. Και τον εαυτό της, γιατί θα τα βρει μπροστά της. Αυτά τα οποία κάνει δηλαδή με τις εναλλαγές των θέσεων ανά εβδομάδα, γιατί η κυβέρνηση προσπάθησε να έχει και υπηρέτησε την εθνική θέση η οποία υπάρχει ανερπημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών από τότε που δεν ήμασταν εμείς και η οποία μιλάει για σύνθετη ονομασία, έργα όμνες. Προσθέσαμε και τη συνταγματική αναθεώρηση που βγάζει και τους αλληλεπιδρομισμούς, γιατί δεν είναι μόνο το όνομα που θα αλλάξει. Κύριε Κουλούρη, έχω να ακουστεί πάρα πολλά. Mm-hmm. Αν θέλετε να μου κάνετε ερωτήσεις, κάντε μου, αλλά τουλάχιστον σε αυτά που θεωρώ εγώ, αν επιτρέπετε, κρίσιμα. Έργα όμνες με συνταγματικές αλλαγές και όχι μόνο για το όνομα και για τα θέματα τα οποία θεωρούμε εμείς ότι έχουν βάλει, υπάρχει αλληλεπιδρομισμός mm-hmm. στο Σύνταγμα. Όταν γίνουν λοιπόν όλες αυτές οι αλλαγές, τότε και η Ελλάδα θα προχωρήσει και στη συμφωνία, έτσι ώστε τα βήματα τα οποία οι ίδιοι θέλουν. Με συγχωρείτε, εμείς δεν αποφασίζουμε αν η Φύρομ θέλει να μπει μέσα ή όχι. Είναι δική της απόφαση. Το αν εμείς τα βάλουμε όμως εμπόδια ή όχι είναι δική μας. Ναι. Αλλά το αν αποφασίζουν να κάνουν αίτηση για να μπουν ή δεν στον άντρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απόφαση της γειτονικής χώρας. Δεν θα αποφασίσω εγώ γι' αυτό. Εγώ θα αποφασίσω εφόσον κάνει την αίτηση, αν το δέχομαι ή όχι. Το δέχομαι εφόσον γίνει και υλοποιηθεί η συμφωνία. Και θέλω να πω. Και για την ταχύτητα με την οποία ήρθε η συμφωνία.
Κοιτάξτε, εννοώ ότι. Εξαρτώμενο από τη δική μας θέση. Όχι, όχι. Απαντάω σε αυτό που έχει πει ο κύριος Παφίλης. Δηλαδή, τώρα, αν θα θέλει αυτό, είναι δικό της θέμα, του λαού της χώρας εκείνης. Για να το καταλήγουμε. Όπως είναι και η δικιά μας. Δεν απάντησα σε αυτό που. Ταχυδρομείο κανονικό τώρα. Αυτά βγήκαν στη φόρα. Όταν εμείς το καταγγείλαμε ότι. Επιταχύνεται αυτή η διαδικασία για να μπουν στο ΝΑΤΟ. Όχι. Κύριε Παφίλη, για να μπουν στο ΝΑΤΟ, βγήκαν οι Αμερικάνοι, ο κύριος Πάιτ και οι υπόλοιποι και το επιβεβαίωσαν. Ότι είναι άμεσο ζήτημα να λυθεί αυτό για να μπει στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι η θέση που έκανε. Αυτή είναι η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούστε τον κύριο Παφίλη. Τώρα από το να διαλυθεί το ΝΑΤΟ. Εγώ δεν θα. Όχι, εγώ θέλω να σα δεν θα μπω στη θέση. Εσεί λέγατε να διαλυθεί το ΝΑΤΟ. Κύριε Παφίλη, ελάτε δεν θα μπω στη θέση. Πάντα κι άλλε φορέ. Υπερασπιστώ τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ή τη Ρωσία ή οτιδήποτε. Αυτό που ενδιαφέρει πάντα την ελληνική κυβέρνηση, κατά πόσο και έτσι προχωρά την πολιτική, αν το θέλει. Τα συμφέροντά σου, θα σου πω, ταυτίζονται με συμφέροντα άλλων χωρών έτσι ώστε να δημιουργήσεις τις συνθήκες ανάπτυξης της δικής σου της χώρας. Εγώ άκουσα, για παράδειγμα, σας λέω, η πολιτική, ακούστε με κύριε Παφίλη, η πολιτική των ενεργειακών εναλλακτικών λύσεων, των οποίων θέλει αυτή στη στιγμή η Ευρώπη, συμπίπτει με τα συμφέροντα της χώρας μας έτσι ώστε να κάνει συμφωνίες και αν θέλετε τρίγωνα σταθερότητας στην ευρύτερη ανατολική περιοχή, ναι ή όχι. Για ποιον. Για παράδειγμα, η ταύτιση λοιπόν, προσέξτε λίγο. Η εξωτερική πολιτική δεν είναι ούτε με συναισθήματα θέλεις να υπερασπίσεις τα δικά σου εθνικά συμφέροντα. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα, δεν μιλάω το κύριο Παφίλη. Δεν είναι το κύριο μου. Τα δικά μας συμφέροντα επέρασπιση. Κύριε Παφίλη, δεν είναι το κύριο μου αυτό. Δεν θέλω να αφαιρθώ σε αυτό το ζήτημα. Επειδή απαντάτε σε αυτό. Όχι, όχι. Εκείνο που θέλω να αφαιρθώ είναι ότι μάλλον εδώ η εξωματική αντιπολίτευση έχει μπερδέψει τη θέση ή την ευχή τη. Τη θέση στην οποία βρίσκεται η ίδια σαν πολιτικό κόμμα απέναντι στα θέματα εξωτερικής πολιτικής στο διεθνή της περίγυρο, ακόμα και μέσα στο ίδιο της το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που είναι απομονωμένη, από τη θέση της χώρας. Η θέση της χώρας το τελευταίο διάστημα έχει αναβαθμιστεί, το οποίο έχει αναγνωριστεί από όλους. Και τις ευρωπαϊκές και τις δυνάμεις και όλα τα κράτη τα οποία υπάρχουν. Να ξεκινήσω με τις περιφερειακές μεσογειακές διασκέψεις, οι οποίες έχει κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και μιλούσε και μάλιστα μπήκαν ζητήματα για τον αναστοχασμό για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρώπη και το που πάει η Ευρώπη. Να μιλήσω για τις τριμερείς συμφωνίες, οι οποίες σε μια περιοχή η οποία είναι από αστάθεια, κρίνεται από αστάθεια, με τις συμφωνίες αυτές αναγνωρίζεται η χώρα μας σαν πυλώνα σταθερότητας. Δεν είναι λόγια του Πρωθυπουργού ή του κυρίου Κοτζιά. Είναι λόγια αρχηγών κρατών οι οποίοι το τελευταίο διάστημα, όλα αυτά τα τρία τελευταία χρόνια επισκέφθηκαν τη χώρα μας. Έχουμε σημαντικές επισκέψεις. Η κυρία Κουλούρη, είναι σημαντικό να τα ακούει ο κόσμος. Γιατί πολλές φορές. Ξέρετε, γιατί δεν θα μου μπαίνουν. Είπατε για το πού πάει η Ευρώπη και μου δίνετε μια ευκαιρία να παρουσιάσω το δεύτερο μέρος του αποσπάσματος που έχουμε από τον Γάλλο πρέσβη για το πού πάει η Ευρώπη μέρος. Και σε εσάς θα έρθω. Μου έκανε μια ερώτηση ο κύριος Τζιάρας το εξής. Ότι να μας πει αν ήταν επιτυχημένη η εξωτερική πολιτική ή όχι. Και πρέπει να απαντήσω σε αυτό. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα κατά μένα. Έκανα όμως συγκεκριμένα επιμέρους ερωτήματα. Κύριε Τζιάρα, όταν λέτε ότι δεν είναι επιτυχημένη για την Αλβανία, ξέρετε τι πολιτική υπήρξε. Η πολιτική η οποία υπήρξε. Όμως, έτσι δεν θα ολοκληρώσουμε. Ναι, αλλά αφήστε με να μιλήσω. Κύριε Παφίλη, κάπου πρέπει να απαντήσω σε δύο λεπτά. Σύντομα θα απαντήσω. Τα περιφερειακά. Οι περιφερειακές διαφορές οι οποίες υπάρχουν είχαν αφαιθεί στο έλεος της μοίρας. Γι' αυτό ακριβώς και φτάσαμε. Ενώ υπήρχε και ενδιάμεση συμφωνία, φτάσαμε στην κατάσταση αυτή κατά των εθνικών συμφερόντων, η κατάσταση σε σχέση με πόσες χώρες αναγνώρισαν τη φύρα. Αυτό έγινε γιατί ακριβώς αφέθηκαν στη μοίρα. Έχουμε λίγο δεν θέλησαν ακόμα. Ποτέ να τα πιάσουμε. Άρα λοιπόν το να ασχολείσαι με το να λύνεις τα προβλήματα και με την Αλβανία. Που εκεί κάναν μια συμφωνία η οποία τελικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ και με ευθύνη δική τους γιατί κάνανε. Γιατί πάνε σε αυτά. Δεύτερον, με τη Φίρουμ την οποία δεν το πιάσαν ποτέ, τα θέματα με την Τουρκία, τα θέματα με την Κύπρο, το κάνουμε όντανά. Ήταν επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης, αν θέλετε και της Κυπριακής, έτσι που μπήκαν τα ζητήματα. Το Κυπριακό δεν είναι. Οι σχέσεις συνεργασίας οι οποίες υπήρχαν δεν είναι οι συμφωνίες με την Ελλάδα. Μιλούμε όμως όλη την ελληνική εξωτερική πολιτική. Με συγχωρείτε. Υπάρχει συντονισμός. Έχετε μπερδέψει αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για το σχέδιο. Γιατί δεν λειτουργήσε και βγήκατε έξω. Κύριε Κάρτα, θα κάνουμε γύρω.
αλλά γρήγορα. Είναι η πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν εξελίξεις και ο Υπουργός Εξωτερικών δεν ενημερώνει. Τι λέτε τώρα? Είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος εξωματικής αντιπολίτευσης δεν πήγε να ενημερωθεί από τον Πρωθυπουργό. Τι λέτε τώρα, και απαξίωσε να πάει και έστειλε τον αντιπρόσωπο της ΕΕ. Τι λοιπόν, να πάει όταν δεν υπάρχει ενημέρωση για τις εκλογές? Βάλτε μου μια ανατελεία να δούμε. Η απλώς χρησιμοποιείται όμως για μικροπολιτικούς σκοπούς και αυτό είναι το πρόβλημα. Κύριε Μανατέδη. Το θέμα σα ήταν να έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Τσιάρα, σα παρακαλώ. Ξέρουμε τις γνωστές σκέψεις. Κύριε Τσιάρα, κάνετε λάθος. Η κυβέρνηση και ο Υπουργός Εξωτερικών και εμείς δεν είναι το θέμα μας να δημιουργήσουμε πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Το πρόβλημά μας ήταν η Νέα Δημοκρατία να τηρήσει τη στάση. Γιατί εγώ κρατώ την αποστροφή του κύριου Μητσοτάκη. Μητσοτάκη εναντίον Μητσοτάκη δεν μπορεί να γίνει. Προσέξτε. Ο πατέρας Μητσοτάκη να έχει την αυτή πολιτική. Μην το κάνετε όμως μια αντιπαράθεση κυβέρνηση αξιωματική αντιπολίτευση μόνο. Έλα, δεν συμφωνία να λέει ο κύριος Κοντζιάς, αποφασίζω εγώ για όλους. Κάθε εβδομάδα αλλάζατε θέση, κύριε Τσιάρα. Κάθε εβδομάδα αλλάξατε θέση. Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ. Μα δεν μου βάζουν μια τελεία. Μια τελεία, σας παρακαλώ. Βάλτε μου μια τελεία, σας παρακαλώ. Ελάτε, να δούμε τι είπε ο Γάλλος πρέσβης για τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Και ερχόμαστε πάλι στη συζήτησή μας. Président Macron a dénoncé la lèpre nationaliste qui monte. Mais la question migratoire, les politiques sociales, les inégalités sont des sujets qui divisent l'Europe. Et il y a de certains pays qui élèvent de murs. En même temps, d'après le sondage, président Macron perd du terrain. Les socialistes en Allemagne perdent aussi du terrain aux élections de Bavière. Alors, d'après vous, pourquoi est-ce que l'extrême droite et le populisme dominent? La question de l'Europe est devenue une question centrale. Le président Macron, d'ailleurs, pendant la campagne électorale en France, la campagne présidentielle, avait mis ce sujet européen dans le débat très fortement. Et depuis qu'il a été élu, donc il y a maintenant à peu près un an et demi, il porte une refondation du projet européen. Ce projet européen, il est effectivement contesté. Il est contesté par certaines forces politiques en Europe qui disent en gros au peuple, écoutez, l'Europe, c'est un carcan, l'Europe, c'est une contrainte, l'Europe, c'est un poids, et donc il faut que nous desserrions la contrainte, que nous nous débarrassions du carcan et que nous revenions à davantage d'autonomie nationale. C'est exactement le discours qui a été tenu d'ailleurs par les partisans du Brexit pendant la campagne référendaire en Grande-Bretagne. Et je ne suis pas sûr que leurs arguments soient des arguments qui aujourd'hui soit toujours très populaire. La question centrale, elle est la suivante. Les citoyens européens veulent l'Europe, mais ils veulent une Europe qui soit davantage protectrice. Ils veulent une Europe plus solidaire, plus unie. Ils veulent évidemment une Europe démocratique et ils veulent une Europe souveraine. Une Europe souveraine, c'est-à-dire une Europe qui soit capable, dans le concert parfois le brouhaha du monde, de faire entendre sa voix. C'est exactement ce que le président Macron a proposé ici, sur la colline de l'Apnix à Athènes, puis à la Sorbonne à Paris, pour refonder l'Union européenne, pour relancer l'Union européenne. Il faut que les peuples européens, que les citoyens européens soient conscients, et c'est finalement assez simple ce débat entre ceux qui veulent une Europe améliorée et ceux qui disent on va commencer à défaire, à détricoter ce qui a été construit depuis 70 ans. Le débat est assez simple. On peut le résumer en une question. Est-ce qu'on est plus fort tout seul ou ensemble ou unis? La réponse est évidente. On est dans n'importe quelle situation de la vie plus fort ensemble que tout seul. Et donc évidemment que chaque peuple européen, chaque pays européen est plus fort ensemble que tout seul. On a des différences, mais c'est ça qui fait la richesse européenne. Il y a des différences aussi entre différentes régions de différents pays. Il y a des traditions différentes, des histoires différentes, mais tout ça fait sens lorsqu'on le met ensemble et lorsqu'on regarde que, en fait, ce qui nous unit, ce qui nous rapproche, est infiniment plus important que ce qui nous divise. Μάλιστα, σημαντικότερα αυτά που μας ενώνουν παρά αυτά που μας χωρίζουν. Τι περιμένετε, κύριε Σαρίδη, από τις ευρωεκλογές του 2019 και ποια είναι και τα μηνύματα από τις εκλογές στην Βαυαρία, περιμένουμε και τις εκλογές στην Έση. Τις ευρωεκλογές του 2018, σε
σε λίγο χρονικό διάστημα, θα πάρουμε ακριβώς το ίδιο μήνυμα το οποίο πήραν και οι Γερμανοί στις εκλογές της Βαυαρίας. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10% πτώση στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και κατά βαράθρωση ουσιαστικά των ποσοστών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Ναι. Παρήγορο. Υπάρχει μια γενικότερη αναταραχή. Παρήγορο είναι το γεγονός ότι ενισχύθηκε κατά κάποιον τρόπο το. Ενισχύθηκαν οι πράσινοι. Οι πράσινοι. Οι οποίοι ουσιαστικά έχουν και μια φιλοευρωπαϊκή πορεία και λιγότερο ενισχύθηκε τέλος πάντων οι ακραίες φωνές της Ευρώπης. Εδώ λοιπόν, στην ευημερούσα Βαυαρία, mm-hmm. το πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι οικονομικό. Δηλαδή, δεν ψηφίσανε οι άνθρωποι με βάση αν είχαν ναι ή όχι οικονομικά προβλήματα, αλλά ψηφίσανε με βάση κάποιους άλλους προβληματισμούς που είχαν μέσα τους και κυρίως για θέματα ασφάλειας, τα οποία προέρχονται κυρίως από την έξαρση του μεταναστευτικού. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ρωτούμε αυτή τη στιγμή τους πολίτες πώς θέλουμε να κινηθεί η Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, κινούνται μέσα σε μία ατζέντα, αλλά αγνοούν από τη δική τους την πλευρά τους πολίτες. Mm-hmm. Έγινε μία κίνηση για ένα δημόσιο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης από την πλευρά του κυρίου Γιούνκερ. Κατά την άποψή μου, απέτυχε παταγωδώς η κίνηση αυτή. Δεν είχαμε δηλαδή πουθενά κανέναν δημόσιο διάλογο. Δεν βγάλαμε συμπεράσματα και σαφώς δεν εφαρμόσαμε κάτι από αυτά τα συμπεράσματα που δεν βγήκαν ποτέ. Σε κάθε περίπτωση, η κυρία Μέρκελ δεν αμφισβητείται μέχρι τις ευρωεκλογές. Ναι. Είναι η καγκελάριος της Γερμανίας. Να δούμε δεν και τα αποτελέσματα στην ΕΣΥ. Μέχρι τις ευρωεκλογές. Ναι. Εκεί όμως, ενδεχομένως, να έχουμε και την αμφισβήτηση της κυρίας Μέρκελ. Κατά την άποψή μου, το καμπανάκι στην Ενωμένη Ευρώπη αρχίζει και χτυπάει. Και έχει ξεκινήσει από εκεί. Mm-hmm. Θα πρέπει η Ευρώπη να δει λίγο τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο αυτόν καθ' αυτόν. Να αφήσει τα νούμερα. Εμείς στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία 8 χρόνια λόγω μνημονίων ήταν τα νούμερα. Ναι. Και ξεχάσαμε τον άνθρωπο. Και έχουμε οδηγηθεί σε αυτά, mm-hmm. Σε αυτή την εικόνα την οποία ζούμε αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, θα έρθουν μεγάλες αλλαγές αν η Ευρώπη δεν μπορέσει να αλλάξει, να ακούσει τους πολίτες. Να δώσει λύσεις. Ελάτε, κύριε Δανέλη. Ο δικός σας προβληματισμός. Βαυαρία, πολύ σύντομα. Ναι. Το θετικό είναι ότι την κατάρρευση του Χριστιανοκοινωνικού Κόμματος δεν την καρπόθηκε όπως φοβόμαστε κυρίως η AfD, mm-hmm. η ακροδεξιά δηλαδή, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι πήγε σε κόμματα όπως η Πράσινη, που είναι η νέα ανερχόμενη δύναμη, που δείχνει ότι οι κοινωνίες ακόμα αναζητούν την ελπίδα. Είναι αρνητικό ότι το S5 υποχώρησε τόσο πολύ. Mm-hmm. Πληρώνει τα επίχειρα της επιλογής του να συνεχίσει τη συμμετοχή του στον μεγάλο κυβερνητικό συνασπισμό στην Ομοσπονδιακή Γερμανία. Mm-hmm. Αλλά έχουμε δηλαδή, όπως είπε και ο Γιάννης λίγο πριν, η Βαυαρία είναι το πλουσιότερο κρατήδιο της mm-hmm. Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Εκεί άρα τα προβλήματα, η κρίση των πολιτών είχε άλλες προτεραιότητες, όχι κυρίως την οικονομία, όμως και την οικονομία. Τώρα το μεγαλύτερο κάδρο, η Ευρώπη, που η Ευρώπη ανασχεδιάζεται mm-hmm. και δεν το έχουμε αντιληφθεί αρκούντος. Γιατί ακόμα ζούμε σε ένα πολιτικό επαρχιωτισμό που διαχρονικά μας χαρακτήριζε. Στον ανασχεδιασμό της Ευρώπης, όχι μόνο πρέπει να τον παρακολουθούμε και να αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται, αλλά πρέπει να παρεμβαίνουμε και ενεργά. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να είμαστε μακριά από αυτό που συμβαίνει εκεί και τις προσπάθειες ανάκλουσης πρίμνας. Αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, όλες οι πολιτικές δυνάμεις που αναφερόμαστε στον Ευρωπαϊσμό, είναι ότι βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την συμμετοχή των ίδιων των πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών, δεν μπορεί να υπάρξει. Το ευρωβαρόμετρο πάντως δείχνει αυξανόμενο το ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτών για τις ευρωεκλογές και μεγαλύτερη ενημέρωση. Γιατί έχω κάποια στοιχεία, μπορούμε να τα βλέπουμε. Σωστά. Και αν θέλετε κάτι, το σχολιάζετε. Γιατί αρχίζουμε να ανησυχούμε. Να καταλαβαίνουμε ότι λαμβάνονται αποφάσεις για εμάς εκεί. Ακριβώς. Και πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Όχι δηλαδή, μόνο αντιλαμβανόμαι να πάμε να ψηφίσουμε τη βαρύτητα των ευρωπαϊκών πολιτικών για την καθημερινότητά μας, αλλά και τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε, τα ανησυχητικά. Mm-hmm.
οι συντηρητικές δυνάμεις βλέπετε ότι είναι εκείνες που προελάβουν, ναι. Όχι οι συντηρητικές μονάχα και οι ακροδεξίες. Γιατί ο νεολαϊκισμός, ο αυταρχισμός, οι εθνικοί εγωισμοί είναι εκείνοι που εμφανίζονται απαντώντας σε μια κρίση που έχει μπει η Ευρώπη και όχι τυχαία. Γιατί τα αποτελέσματα της λιτότητας, της συρρήκνωσης του κοινωνικού κράτους, που ήταν το κράτος πρόνοιας, ήταν η μεγάλη κατάκτηση ευρωπαϊκή. Ναι. Η συμπίεση των δικαιωμάτων, η φοβικότητα που υιοθετείται σε σχέση με την αξιοποίηση από πλευράς των συντηρητικών και των ακροδεξιών δυνάμεων, του φόβου του ξένου, δηλαδή της ξενοφοβίας λόγω της αυξανόμενης ροής και της αδυναμίας διαχείρισης από πλευράς Ευρώπης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ρευμάτων, φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα. Δυστυχώς η σοσιαλδημοκρατία βρίσκεται σε μια μηχανία, δεν μπορεί να αρθρώσει μια ολοκληρωμένη πιστική και ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση, αλλά αν οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης δεν συναισθανθούν ότι διαφοροποιείται η Ευρώπη που ξέρουμε και απειλείται για πρώτη φορά τόσο πολύ και με μια κατάρρευση εν τέλει μέσα σε μια διεθνή πραγματικότητα που δεν έχει τα χαρακτηριστικά της βεβαιότητας και της σταθερότητας που μέχρι χθες είχαμε. Δείτε τι γίνεται στις ΗΠΑ και ποιος περίμενε όλο αυτόν τον ανορθολογισμό. Αν λοιπόν οι προοδευτικές δυνάμεις δεν αντιληφθούν τι γίνεται και δεν συνεννοηθούν μεταξύ τους, τότε είναι βέβαιο ότι θα έχουμε εκπλήξεις εξαιρετικά δυσάρεστες. Και επειδή είμαστε μια μικρή χώρα και μόνοι μας σε μια τόσο δύσκολη και επικίνδυνη γειτονιά ή σε ένα διεθνή ανταγωνισμό που τσακίζει τους πάντες, τις μεγάλες δυνάμεις με επιρροή και με ισχύ, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι ενεργά πρέπει να συμμετέχουμε ως χώρα και ως πολιτικές δυνάμεις στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Συνειδητοποιήσει αυτό. Ελάτε, σας παρακαλώ, λίγο χρόνο με πιέζει. Ελάτε, κύριε Παφίλη, τη δική σας ανάγνωση και για τα αποτελέσματα. Ναι. Γερμανία, σύντομα. Ναι. Και ξέρετε, δεν χρειάζονται και πολύ αναλυτικές εκτιμήσεις με την έννοια ότι πρέπει να έχεις και στοιχεία. Ένα είναι βέβαιο, ότι εκφράστηκε δυσαρέσκεια. Ναι. Μεγάλη. Ναι. Απέναντι και στο Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και φυσικά στο Σοσιαλιστικό, που έπαθε στραπάτσο μεγάλο. Αυτά εκφράζουν αντικειμενικά μια λαϊκή δυσαρέσκεια. Το θέμα είναι προς τα που θα κατευθυνθούν. Γιατί και οι πράσινοι, ας πούμε, που εισέπραξαν, δεν έχουν διαφορές. Όλα τα ψηφίζουν. Ναι. Ό,τι αποφασίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πάντα τα ψηφίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Συμφωνούν σε αυτή τη στρατηγική, αλλά το σύστημα βρίσκει τον τρόπο να τους διοχετεύει τη δυσαρέσκεια σε διάφορα σχήματα που μπορεί μελλοντικά να παίξουν ένα ρόλο και λοιπά. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν υπάρχει ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες βέβαια, που να παίξει πραγματικά το ρόλο του καθοδηγητή των αγώνων και της αυτής της αγανάκτησης και της λαϊκής αντίδρασης που υπάρχει. Ως προς ευρωεκλογίες, με βάση και τα στοιχεία που δείξαμε στις κάρτες. Ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πω το εξής. Θα ξεκινήσω προεκλογικά. Ναι. Αυτή λοιπόν η 30% και παραπάνω που έχουν καταλάβει, και άλλοι το έχουν καταλάβει, δηλαδή είναι πεισμένοι, το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας κάνουν το βήμα, κουκουέ. Τους προειδοποίησε για όλα και δικαιώθηκε σε όλα. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλήθεια. Γιατί έλεγε, δεν θυμάμαι ποιος, ότι είναι, πρέπει να δει τον άνθρωπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Ένωση Καπιταλιστικών Κρατών. Γιατί έγινε. Ο κύριος Σαρίδης το έλεγε νωρίτερα, ναι. Γιατί έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να προωθήσει τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, να δημιουργήσει συνθήκες τέτοιες, να ανταγωνιστεί το αμερικάνικο και άλλες μεγάλες δυνάμεις. Και ναι, τώρα πια. Το ερώτημα είναι, είμαστε καλύτερα εκτός σε ένα εθνικό επίπεδο, γιατί θα σας πω και τα στοιχεία με το Brexit. Βέβαια, εκτός με το λαό στην εξουσία. Ο κόσμος προτιμά να μην βρεθεί εκτός. Λέω τώρα, μετά λοιπόν από όλη αυτή την πλήση εγκεφάλου όλων των χρόνων, επειδή είδε και την πραγματικότητα, ένα ποσοστό που είναι παραπάνω από 30% λέει μας έκανε κακό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έξω λέμε εμείς, αλλά με λαϊκή εξουσία. Και ο λαός να διαχειριστεί τον πλούτο. Όχι έξω γενικά και αφηρημένα. Άρα λοιπόν. Υπάρχει σήμερα. Γιατί θα μπορούσα να κάνω και άλλες αναλύσεις πιο διαφορετικές. Πού έχει το κόμμα μας. Σήμερα υπάρχει μια εμπειρία. Το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τι ασφάλεια παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα και οικονομική και άλλο. Άρα ποιο θα είναι, λέτε, το μήνυμα σε ευρωεκλογές. Ποιο θα είναι. Τσάκισε κυριολεκτικά. Τσάκισε το λαό. Σύντριψε λαού. Τους έστειλε 50 χρόνια πίσω. Το μήνυμα όλο ποιο το λέτε ότι για θα είναι ποιο λόγο, το μήνυμα της κάλπης. Γιατί είναι δικτατορία του κεφαλαίου. Ομή και κοινική. Ούτε πια δημοκρατία και εδώ όποιο έλεγε όχι στο δημοψήφισμα, να τον βάζει να ψηφίσει τις τέσσερις φορές να πει ναι. Με εκβιασμούς κλπ. Επομένως, πέρα από όλα αυτά υπάρχουν μεγάλες αντιθέσεις. Ο καπιταλιστικός κόσμος σήμερα μαστίζεται από την κρίση και έρχεται μεγαλύτερη και συγχρονισμένη. Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός
μεγάλων δυνάμεων, mm-hmm. Γερμανία και στην Ευρώπη, Γαλλία, ναι. Ιταλία, μεγάλος ανταγωνισμός, αλλά αυτός ο ανταγωνισμός δεν αφορά τα λαϊκά συμφέροντα. Mm-hmm. Είναι ποια οικονομία, δηλαδή ποια κεφάλαια, ποια μονοπόλια, ποιες πολυεθνικές θα πάρουν mm-hmm. το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς και θα την πλαστούν περισσότερο. Ελάτε. Συμπέρασμα. Συμφωνήσαμε λίγο κάτι στον χρόνο, έτσι, εγώ, πριν στο βίντεο επάνω. Αν μετρήσετε, είμαι πιο σύντομος. Αλλά, έχετε συμμετράμε. Κάνει και εσείς διάλογο με τον κύριο Μανατίδη πριν, ελάτε. Λέω, μια λοιπόν, φράση, ναι. Λέω λοιπόν ότι η κατάσταση θα χειροτερεύει mm-hmm. και οικονομικά και αλλιώς, γιατί η κρίση δεν ξεπερνιέται, το σύστημα δεν πάει, έχει ξαπίσει, είναι αδιέξοδο και όταν θα αποφασίσει ο λαός θα το ανατρέψει. Αλλά αυτή είναι η τάση. Μάλιστα. Και για το λαό τα μέτρα που έρχονται και που θα έρχονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συμφωνία των κυβερνήσεων και των κομμάτων που πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι χειρότερο για τον κόσμο. Κύριε Παπαθεοδόρου. Άρα πρέπει να υψώσει τη φωνή του σε ένα όχι μεγάλο. Κύριε Παπαθεοδόρου. Λοιπόν, Γερμανία. Κοιτάξτε, η κυβερνητική κόπωση των δύο μεγάλων του διπολισμού στη mm-hmm. Γερμανία είναι πλέον δεδομένη. Ναι. Δεν ξέρω γιατί αυτό θα πρέπει να το αποδώσουμε μόνο στην συνεργασία του S5 με την κυρία Μέρκελ mm-hmm. και όχι και στην υποχώρηση των ποσοστών της κυρίας Μέρκελ που ήταν πάρα πολύ σημαντικά σε μια περιοχή όπου νομίζω από το 1950 οι χριστιανοκοινωνιστές, ναι. δηλαδή η έκφρασή τους στη Βαυαρία, mm-hmm. Είχαν να δουν τέτοια εκλογική υποχώρηση. Mm-hmm. Άρα η εκλογική κόπωση μετά από μια σχεδόν δεκαετή παρουσία της κυρίας Μέρκελ είναι εμφανής υπερδεκαετή. Το δεύτερο. Το δεύτερο, και η ίδια το παραδέχτηκε. Το δεύτερο είναι, ναι, αν δεν κάνει κάτι όμως. δεν κάνει κάτι. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να το είχε σκεφτεί στις προηγούμενες εκλογές. Το δεύτερο το οποίο είναι σημαντικό. Παραδέχτηκε. Αυτό το οποίο έπαιξε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και ρόλο στην τελική κρίση των πολιτών είναι και το προσφυγικό. Ναι. Το προσφυγικό είναι μία από τα δύο-τρία μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γερμανία. Οι δύο μεγάλες δυνάμεις δεν έπεισαν ότι η πολιτική της πρώτης υποδοχής του 2015-2016 ήταν σωστή, παρά το γεγονός ότι η Γερμανία παρουσιάζει σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό εντεταγμένων προσφύγων και mm-hmm. μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Το μεγαλύτερο δεν σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ψηλό. Ευρωεκλογές. Ευρωεκλογές θα σας πω το εξής. Θα σας πω, καταρχάς ήθελα να δούμε και ένα τρίτο σημείο που οδήγησαν στη Γερμανία. Στη Γερμανία είναι... Εδώ θα ακολουθήσω λίγο αυτό που έλεγε ο κ. Παφίλης προηγουμένως. Στη Γερμανία το χάσμα μεταξύ των τάξεων την τελευταία δεκαετία έχει μεγαλώσει μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Mm-hmm. Όχι ότι έχουμε φτωχοποίηση της κοινωνίας, αλλά μεταξύ της εργατικής τάξης, της μεσαίας τάξης και της άρχουσας τάξης το χάσμα έχει μεγαλώσει, έχουν συμπιωστεί. Και έχουμε και φτωχοποίηση. Και φτωχοποίηση. Ακριβώς. Εκατομμύρια παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Και αυτό το οποίο συνδυάζεται και με μια αποτυχία του συστήματός τους τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην εργασία. Ελάτε, πείτε και μια κουβέντα για τις ευρωεκλογές. Να πάω στον κύριο Τσιάρα. Ευρωεκλογές νομίζω ότι χρειάζεται. Είμαι στα δύο λεπτά. Ναι. Το προσέχω κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν το εξής για τις ευρωεκλογές. Για τις ευρωεκλογές έχουμε το δεδομένο πλέον. Εγώ φοβάμαι ότι θα έχουμε μια μεγάλη ενίσχυση τόσο ενός φάσματος ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων, ανορθολογικών κομμάτων, λαϊκιστικών κομμάτων, ακροδεξιών κομμάτων. Δεν τα βάζω στο ίδιο τσουβάλι μέσα. Είναι διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, αλλά θα έχουμε ενίσχυση αυτών των κομμάτων ως αντίδραση των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι σε μια, θα έλεγα, μηχανιστική αντίληψη της Ευρώπης. Να. Που η Ευρώπη έχει επίσης για τις χώρες και στην έξοδο της κρίσης τελικά δεν κατάφερε να πείσει ότι μπορεί να έχει κοινωνικό πρόσημο στις πολιτικές της. Το δεύτερο είναι η αποτυχία του πειράματος Μακρόν. Τι είπε ο Μακρόν στην αρχή, ότι θα μεταρρυθμίσω την ευρωπαϊκή πολιτική ή την Ευρώπη mm-hmm. και θα συνεργαστώ με τη Μέρκελ για να αλλάξω την ατζέντα. Δεν μπόρεσε να το κάνει. Εκεί που ο ίδιος ήθελε ο Μακρόν, το είπε κάποια στιγμή ο πρέσβης, ότι έχει ένα πρόγραμμα το οποίο mm-hmm. έχει ως επίκεντρο τη μεταρρύθμιση στην Ευρώπη. Έτσι. Αυτή η μεταρρύθμιση δεν περπάτησε και πάμε σε τρεις μήνες εκλογές, επομένως δεν έχει πλέον το χρόνο. Το χρόνο δεν τον έχει να κατεβάσει και τη δική του λίστα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ταυτόχρονα
σύμφωνα με τις διεργασίες τις πολιτικές, έρχεται να συμπράξει με τους φιλελεύθερους, δηλαδή έρχεται να αποκοπεί από ένα κομμάτι της γαλλικής κοινωνίας που το στήριξε και ήταν η κεντροαριστερά. Εκεί πιστεύω ότι έχουν γίνει δύο λάθη μαζί. Οι ευρωεκλογές. Και τα δύο λάθη μαζί στη Γαλλία θα δώσει, παραδείγματος χάρη, μία Λεπέν με 21% στην τελευταία δημοσκόπηση. Ναι, δημοσκοπικά έχει άνοδο, ναι. 21 η Λεπέν, 21 ο Μακρόν, ναι. 14 ο Μελανσόν και πάει λέγοντας από εκεί και πέρα γιατί υπάρχει το χάος. Mm-hmm. Λέω όμως και ολοκληρώνω με αυτό. Ναι, ναι. Εάν η Ευρώπη δεν επιλέξει, όταν λέω η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα πολιτικά κόμματα που θα κατέβουν mm-hmm. και οι πολιτικές δυνάμεις, οι βασικές πολιτικές δυνάμεις, τις οποίες εγώ θεωρώ ότι αυτές θα δουλέψουν για το μέλλον της Ευρώπης. Ούτε οι ευρωσκεπτικιστές θα δουλέψουν, ούτε οι αρνητές της Ευρώπης. Λέω λοιπόν ότι αν δεν συμφωνήσουν αυτή τη στιγμή ότι χρειάζεται μια νέα δυναμική, όχι απλά αναπλαισίωση, να ξαναδούμε ποιες είναι οι δομές, να ξαναδούμε ότι η κρίση έφερε την Ευρώπη σαν ένα ραγισμένο ποτήρι που μπορεί να σπάσει και επίσης δεν ήταν μόνο η οικονομική κρίση, ήταν η κρίση ταυτότητας της Ευρώπης και η απουσία μεγάλων προσωπικότητων στο πολιτικό επίπεδο όλων των χωρών. Υπάρχει κρίση αξιών στην Ευρώπη, κινδυνεύει η Ευρώπη. Ναι. Μόνο αντικείμενο είναι γεγονός, είναι γεγονός. Αλλά είπα να παρακολουθήσω λίγο την επικαιρότητα λόγω των εκλογών στην Βαβαρία. Να σχολιάσουμε τις δηλώσεις του πρέσβη της Όχι Γαλλίας. Αυτό μόνο, τις εξελίξεις. Νομίζω ότι είναι τόσα πολλά τα θέματα τα οποία μπορούν να ανοίξουν σε ένα τέτοιο πάνελ που ενδεχομένως... Το επαναλάβω. Ξέρετε, χρειάζεται πολύ χρόνο για να πούμε τις σκέψεις. Και βεβαίως θέλω και λίγο χρόνο για να απαντήσω σε ορισμένα πολιτικά ζητήματα τα οποία ακουστήκαν νωρίτερα. Λέω λοιπόν το εξής. Πριν παρεξηγηθώ, εγώ δηλώνω απολύτως υπέρμαχος της ευρωπαϊκής ιδέας. Mm-hmm. Έτσι, και το λέω γιατί πιστεύω στην Ενωμένη Ευρώπη. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα μοντέλο που θα υπάρχει μια σοβαρή συνεργασία μεταξύ των χωρών σε αυτή τη γενικότερη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Ωστόσο, αν θέλουμε να δούμε τι έχει συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι βέβαιο ότι το πρώτο που θα εντοπίσουμε είναι η κόπωση. Η Ευρώπη όπως παρουσιάζεται σήμερα είναι μια κουρασμένη ιδέα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έχει χάσει τη λάμψη της αρχικής παρουσίας mm-hmm. και βεβαίως σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει ετεροπροσδιορίσει τους βασικούς στόχους μέσα από τους οποίους άρχισε να λειτουργεί πριν αρκετά χρόνια. Yeah. Και αυτό βεβαίως έχει ως λόγο και αιτία ενδεχομένως πολλά ζητήματα. Θα σας έλεγα όμως ότι η ίδια η παγκοσμιοποίηση από μόνη της έχει αλλάξει τα δεδομένα των οικονομιών. Και το κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να υποστηριχθεί με το μέτρο ή αν θέλετε με τη δυνατότητα που στο παρελθόν είχε περιγραφεί και συνιστούσε μια απόλυτη προτεραιότητα για αυτή την ενωμένη Ευρώπη, ναι. για το ευρωπαϊκό ιδεώδες, για όλα αυτά τα οποία mm-hmm. όλοι μας και πιστεύουμε και υποστηρίζαμε όλα τα χρόνια. Ναι. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ζητήματα, δίνοντας χώρο, ακούστηκε και νωρίτερα, σε ακραίες φωνές οι οποίοι απορρίπτουν την ιδέα της Ευρώπης, mm-hmm. γιατί ακριβώς δεν μπορεί να υποστηριχθεί το κοινωνικό κράτος με τα μέτρα και τα δεδομένα τα οποία στο παρελθόν, επαναλαμβάνω, είχε υποστηριχθεί mm-hmm. συνολικά από όλη την Ευρώπη. Ναι. Άρα λοιπόν, αν μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές, νομίζω ότι είναι καθοριστικές και θα με βάση και το Brexit, δεν είναι μόνο οι mm-hmm. γερμανικές εκλογές. Έχουμε και το Brexit ένα άλλο τεράστιο ζήτημα. Νομίζω ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα περιγράψουν μια πραγματικότητα μάλλον μακρινή από αυτό που θέλουμε ναι. σε σχέση με τον συσχετισμό δυνάμεων που θα καταγραφούν. Mm-hmm. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά πρέπει να αναζητήσουμε και έναν λόγο που οι σοβαρές φωνές, η σοβαρότητα, η αξιοπρέπεια, η μετριοπάθεια θα πρέπει να κυριαρχήσουν και στις εθνικές πολιτικές σκηνές mm-hmm. και στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Εγώ θα σας έλεγα ότι ακόμη και το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα κυβερνάει, μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν μια ακραία φωνή για την Ευρώπη. Έτσι, δούμε βεβαίως θετικά το γεγονός της μετάλλαξής του, αλλά αν θέλετε να δούμε και βάλετε ενδεχομένως τηλεοπτικά αποσπάσματα μεταξύ εμού και του κυρίου Αμανατίδη πριν από 4 χρόνια, θα ακούτε διαφορετικά πράγματα. Και το λέω διότι είναι μια πραγματικότητα που κανένας δεν μπορεί να την αναιρέσει. Ωστόσο, εκτιμώ ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια mm-hmm. και πρέπει να δούμε σοβαρά τη συνέχεια της Ευρώπης. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αφήνει κανείς απλά και μόνο σε μια πραγματικότητα που από μόνη της διαμορφώνεται ή σε φωνές που από μόνες τους βρίσκονται απέναντι, γιατί υπάρχουν τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους, του μεταναστευτικού, mm-hmm. υπάρχουν yeah. ζητήματα οικονομίας, τα οποία mm-hmm. αυτή τη στιγμή δυστυχώς πλήττουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε κάποιες πολιτικές που δεν είναι φιλολαϊκές. Mm-hmm. Λέω λοιπόν και δύο σκέψεις που αφορούν σε αυτά που ακουστήκαν νωρίτερα. Εγώ άκουσα με ενδιαφέρον τον κύριο Αμανατίδη να λέει ότι η κυβέρνηση, γενικότερα η κάθε πολιτική κυβέρνηση, θα πρέπει να ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των πολιτών. Και είναι μια άποψη, την οποία όχι μόνο υιοθετώ ή εν πάση περιπτώσει υποστηρίζω, αλλά πολύ περισσότερο με βρίσκει σύμφωνο σε βασικά ζητήματα τα οποία γενικότερα αυτή τη στιγμή εξελίσσονται.
Και ερωτώ. Προς το εξωτερικό, αλλά προφανώς και εξωτερικό. Και προς το εσωτερικό. Γιατί και έχετε το εξωτερικό. Και τα δύο. Και τα δύο. Είναι, είναι άλλο ένα κεφάλαιο το οποίο αυτή τη στιγμή. Προφανώς. Το δέχομαι και θέλω να πω λοιπόν δύο-τρία σκέψεις. Για να μην ανοίξουμε και θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Κοιτάξτε. Όταν βρισκόμαστε σε μια πραγματικότητα. Όποιος θέλει περνάει έξω από το αστυνομικό τμήμα Ομόνιας και ρίχνει όσους μόνο αυτό λέω δρόμο όμως να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση γιατί θα θέλουν όλοι κάτι να πούν επ' αυτού. Αλλά μισό λεπτό. Δεν είναι κάτι είπαμε να μείνουμε ζούμε. Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν βρισκόμαστε σε μια πραγματικότητα που ο Ρουβίκονας εγκλωβίζει καθηγητές πανεπιστημίου και ιδρύει ΚΕΠ Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών μέσα στο Πολυπανεπιστημίο. Μην μου ανοίγετε όμως αυτά τα θέματα δεν την ώρα που πάω να κλείσω την εκπομπή. Στιγμή, γιατί έτσι δεν με βοηθάτε και εμένα. Hot spots, παραβιάζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια πέρα από τα ερωτήματα που υπάρχουν για την γενικότερη διαχείριση, την οικονομική διαχείριση, για την πραγματική δυνατότητα της χώρας. Ελάτε κύριε Τσιάρα. Δεν είναι ερωτήματα όλα αυτά. Όλα αυτά είναι δεν ερωτήματα είναι και θέματα, αλλά πρέπει να κλείσω σιγά σιγά. Πολίτη, το μέσο Έλληνα πολίτη και προφανώς θέτουν ένα αμφιβόλο την ασφάλειά του. Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά γιατί να απαντήσει ο κύριος Σαμαρατής για να κλείσω. Με βάση, κλείνω με αυτή τη σκέψη, με βάση το γεγονός ότι για μας στην εξωτερική πολιτική δυστυχώς έχουμε μια μεγάλη οπισθοδρόμηση. Βεβαίως ο καθένας έχει την άποψή του. Αλλά αν δείτε επιμέρους όλα τα ζητήματα τα οποία σας είπα, Αλβανία, Σκόπια, Τουρκία, Ρωσία, ακόμη και αραβικές χώρες, η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται σε μια μειονεκτική θέση. Μόλις άλλη θες, ανάγνωση έχει κάνει. Μόλις χθες, προφανώς είναι διαφορετική ανάγνωση. Αλλά μόλις χθες είδατε πάλι πώς λειτουργήσε η Τουρκία. Ταύτιση δεν πρόκειται με, να υπάρξει. Με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με, με, το, ναός, με τη γενικότερη έτσι, έκφρασή μας ή δικαιοδοσία μας στο δικό μας χώρο της ΑΟΣ. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Δεν θα σας μιλήσω για τις παραβιάσεις, δεν θα σας μιλήσω ότι εξευτελιζόμαστε. Όχι, θα κλείσετε τώρα. Κάθε φορά θα κλείσετε. Για να κλείσει ο κύριος Σαμαρατίδης την εκπομπή. Ότι υποτίθεται πως έχουμε ένα ρόλο σε επιμέρους ενδεχομένως γεγονότα. Προφανώς είναι θετικό. Ελάτε, αλλά αυτό έχω άλλα δύο ούτε λεπτά, γεμίζει την εικόνα, κυρία Κουλούρη, ναι. Ούτε έρει το γεγονός ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή δυστυχώς βρίσκεται με ανοιχτά όλα τα μέτωπα. Ελάτε, κύριε Σαμαρατίδη, την απάντησή σας για να κλείσω. Λοιπόν, κυρία Κουλούρη, επιγραμματικά, ναι. Στην πρώτη μου τοποθέτηση προσπάθησα να τεκμηριώσω ποιο είναι η ενεργητική εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Στη δεύτερη θέλω να πω ότι είναι πολυδιάστατη και ήθελα να βάλω όχι μόνο τις επισκέψεις mm-hmm. των πρωθυπουργών ή των ηγετών κρατών που ήρθαν εδώ, αλλά και τις επισκέψεις και οι οποίες έχουν γίνει σε διάφορες χώρες, όπως και στη Ρωσία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κίνα. Mm-hmm. Συμφωνίες ακόμα και με κράτη τα οποία αντιμάχονται μεταξύ τους. Αίγυπτος, Ισραήλ. Ναι. Και οι τριμερείς όλες τις οποίες έθεσα. Για παράδειγμα, δεν είναι ζήτημα μόνο αναγνώσεων. Για παράδειγμα, το ότι η Ευρώπη αναγνωρίζει με όλους τους τόνους, και αυτό ήταν αποτέλεσμα προσπάθειας και σχεδιασμού, ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Mm-hmm. Το ότι αυτή τη στιγμή και σήμερα που είναι ο Πρωθυπουργός συζητιώνται το θέμα το προσφυγικό και το ασφαλιστικό. Το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Συζητιέται για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Με προώθηση των θέσεών μας σε σχέση με το πώς θέλουμε να λειτουργήσει η Frontex ή το σύστημα όλου ασύλου, με αναθεώρηση. Ναι. Αυτό δεν είναι επιτυχία, είναι μία ανάγνωση. Αυτά είναι επιτυχίες. Η συμφωνία η οποία έγινε μεταξύ των 28 κρατών τότε και με την Τουρκία σε σχέση με τον έλεγχο των προσφυγικών ροών είναι επιτυχία ή όχι. Το συμβούλιο το οποίο έγινε, με το οποίο καταδικάζεται η Τουρκία, με το οποίο καταδικάζεται η Τουρκία για τις πολιτικές οι οποίες έγιναν για τις παραβιάσεις και που αναγνωρίζονται και ρηγορικά δικαιώματα της Κύπρου στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη, ποια ανάγνωση επιδέχεται? Επιδέχεται και δεύτερη ανάγνωση? Δεν κατάλαβα. Αυτές δεν γίνεται να εθελοτυφλούμε επειδή αυτός είναι ο ευσεβής μας πόθος. Δεν κάνει καλό στην εικόνα της χώρας. Ευρωεκλογές. Ναι, Ευρωεκλογές. Ναι. Υπάρχει ο ένας προβληματισμός και υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία που ανέφεραν και προηγούμενοι. Και η κόπωση και ο προβληματισμός για το που πηγαίνει κλπ. Εμείς και ο σκεπτικισμός, όπως είπατε. Το θέμα είναι ο σκεπτικισμός αυτός αν σε οδηγεί σε ένα αναστοχασμό και σε μία απόφαση και ένα σχέδιο για το που θέλεις να πάει. Σε αυτές τις εκλογές οι δυνάμεις. Σε όλη την Ευρώπη, αλλά και ειδικά στη χώρα μας, πρέπει να προωθηθούν οι δυνάμεις οι οποίες βλέπουν τις παθογένειες οι οποίες υπάρχουν, αλλά και την προοδευτική κατεύθυνση με αλληλεγγύη, χωρίς την κλειστοφοβία ή την περιχαράκωση κρατών, οι οποίοι θέλουν να προβάλλουν μια άλλη πολιτική. Υπάρχει χρόνος όμως για να γίνει αυτό. Αυτό και το παλεύεις. Να... Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γι' αυτό και είπα, υπάρχουν και, από, και αυτά που έχει πει ο κ. Παπαθεοδόρου και για την κόπωση υπάρχουν αυτά. Το ενδιαφέρον, κ. Παπαθεοδόρου, είναι ο σκεπτικισμός αυτός, και αυτό είναι που έβαλα. Προς τα που σε οδηγεί σε λύσεις τις οποίες έχεις να πεις σαν πολιτική δύναμη. Και εδώ θα κριθούν τα πολιτικά κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και όλοι για το σχέδιο και το πώς είναι. Θέλω να ξαναπούμε τα σχέδιά μας. Για να σας πω ότι θα κάνουμε. Θα κάνουμε εν ώψη των ευρωεκλογών, θα κάνουμε πολλές συζητήσεις. Είναι και το Brexit στο τραπέζι και αυτό είναι μια ωραία συζήτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Βουλής Βήμα, καλή σας συνέχεια.